Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Καλημέρα για όσους ξύπνησαν τώρα. Καλή εβδομάδα. Ξύπνησε τώρα, Αριστερίου. Πάρα πολύ αγάπη. Καλή εβδομαδούλα στο παρεάκι. Μη με αναγκάζει να λέω ότι δεν υπάρχει κόσμο που δουλεύει βράδυ. Ναι, σωστά, ναι. Καλή εβδομαδούλα, Αριστερίου, στο παρεάκι. Σε όλους. Καλή υπομονή με τη ζέστη. Αν κρίνω από την κατάστασή σου, είσαι δύσκολα. Μια χαρά είμαι. Τώρα, όταν ήρθες, πάρα λίγο να λιποθυμίσει την πόρτα. Πάρα λίγο. Σταμάτη τις υπερβολές και πάμε παρακάτω. Υπερβολές. Τι γίνεται, Στέρια? Μια χαρά, εσύ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, την πόλη? Την πόλη, πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις, ας πούμε, να άλλαξαν πολλά. Υπέροχη πόλη. Βλέπεις να υπάρχει καλό κλίμα. 107.000 συμπολίτες μας, ναι, ψήφισαν Κωνσταντίνο Καραμαλή. Χρήστο. Εντάξει, ρε φίλε, τι. Στηρίζουν. Που ο πολιτικός του λόγος την τελευταία δεκαετία χωράει σε ένα φυλάδιο από κάποιο γυράδικο. Στηρίζουν. Μπρος πίσω, δηλαδή, ένα φίλο. Ναι. Άντε να ανοίξει και δεύτερο. Α, ίσως να ανοίξει και ένα δεύτερο. Άντε να είναι το φυλάδιο τετρασέλιδο. Μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, Στέργιο, εντάξει. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Το τέλος πάντων μας έβαγε, αγάπη. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Τι να πούμε. Όχι, εγώ λοιπόν συγχαρητήρια. Δεν είπα τίποτα άλλο. Μπράβο τους, οκ. Okay. Έγινε και αυτό. Συγχαρητήρια και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σωστά. Και γενικότερα στην οικογένεια Μητσοτάκη. Η οποία, αγάπη, να συνημερώσω, είναι στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής της χώρας μας. Ναι. Από το 1845. 1845. Δηλαδή λίγο πριν, μετά τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. 1845. Ναι. Μάλιστα. Ο πρώτος που άνοιξε τον δρόμο για να ζει όπως ζει η οικογένεια Μητσοτάκη και να είναι στην υπηρεσία μας και, ναι, στην υπηρεσία της χώρας αυτά τα χρόνια ήταν ο Κωστής Μητσοτάκης, ναι, προπάπος του Κυριάκου Μητσοτάκη, προπάπος, ναι, ο οποίος ήταν αρχηγός κόμματος και βουλευτής. Ανέλαβε, πήρε τη σκυτάλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πατέρας του Κωνσταντίνου, ναι, βουλευτής Χανίων επί σειρά ετών. Ναι. Υπήρξε ο αδικημένος από την ιστορία, μάλλον, δεν το ξέρουμε, Αριστομένης Μητσοτάκης. Αδικημένος, ναι. Γιος του Κωστή Μητσοτάκη, προηγούμενο που σου έλεγα του πρώτου. Μπορεί να μην το συμπαθούσαν και να μην και τον πρότσε. Και της Εκατερίνης Βενιζέλου. Ναι. Και αυτός βουλευτής Χανίων και υπουργός. Ενάρε, βουλευτής και υπουργός. Εθνικής οικονομίας. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Στεφανάκης ακολούθησε. Ναι. Γιος της Μαρίας Μητσοτάκη και ανιψιός του, ναι, Αριστομένη. Εσόη κι αυτός, ναι. Τι έκανε αυτός, βουλευτής Ρεθύμνου. Πήγε σε άλλο νομό και υπουργός δικαιοσύνης. Ο Κυριάκος Βυρβιδάκης, ανιψιός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έκανε υφυπουργός, έκανε και βουλευτής, εννοείται. Αυτό θα πει πολιτικοποιημένος ο Στέργιο. Πήρε τη σκυτάλη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο γνωστός. Πρωθυπουργός και βουλευτής κτλ. Έχουμε φυσικά την Τώρα. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Μην πάρουμε το. Μην πάρουμε τη δική της πλευρά, γιατί θα τη ρίζει τώρα, ναι, θα τα τελειώσουμε αύριο. Εννοείται ο σημερινός πρωθυπουργός. Ναι. Εννοείται. Και εννοείται φυσικά και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο δήμαρχος Αθηνών. Γιος της Δώρας. Ο νυν δήμαρχος Αθηνών. Ναι, μην πιάσουμε άλλα, γιατί θα τελειώσουμε αύριο λογικά. Νομίζω ότι ετοιμάζονται εγγόνια της έγκονα. Έχει φωτογραφία. Έχει φωτογραφία και Κυριάκο Μητσοτάκη στο χθες που πήγε να ψηφίσει από πίσω ο γιος του. Και έχει βελάξει το γιο και λέει ο επόμενος υπουργός της Ελλάδας. Φυσικά. Ναι, ρε βίλε. Εντάξει, το μάθαμε. Όλα καλά. Ωραία, περνάμε στη χώρα μας. Είναι μια οικογένεια βαθιά πολιτικοποιημένη. Και ικανοί άνθρωποι. Και νοιάζονται για τα κοινά. Θέλουν να προσφέρουν. Έτσι, αγάπη, νοιάζονται φυσικά. Μπράβο τους. Θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και ασχολούνται. Όχι στους μισούς συμπατριώτες μας που μείνανε στις παραλίες και στις πόλεις και δεν ψήφισαν. Είχε χθες ρεπορτάζ στα κανάλια, νωρίς, κατά τις 5.30 που ξεκίνησαν όλοι οι μαραθώνοι, από τη Μύκονο. Και ήταν οι ρεπόρτερ εκεί, αυτή η κοπέλα στη Μύκονο, και έλεγαν αυτοί ότι μας προβληματίζει, δεν είναι ότι δεν ανησυχούμε, 100%. Αλλά προτιμήσαμε να κάνουμε τις διακοπές μας γιατί το είχαμε κανονίσει στη Μύκονο. Ναι. Όχι, ας πούμε, στη Χαλκιδική, στη Μύκονο. Προβληματισμός μεγάλος υπήρχε, ναι. Κοίταξε. Αυτούς που είχαν κανονίσει διακοπές. Πώς είναι να κανονίσει 7 Ιουλίου. Αρκετοί. Που να είναι κλεισμένα. Δηλαδή κάποιος, ναι, όποιος είχε κλείσει να πάει κάπου, εγώ τον δικαιολογώ σε απόλυτο βαθμό. Ναι. Δηλαδή αν έχεις δώσει ένα για ξενοδοχείο
300 ευρώ και έχει κλείσει και τωροπορικά ή τακτοπλοϊκά άλλα τόσα. Δεν θα τα χαλάσει όλα αυτά για να πάνε να ψηφίσει. Αυτοί όμω που δεν ψήφισαν γιατί δεν θυσίαζαν ένα πρωινό στη Χαλκιδική, θα μπορούσαν να πάνε λίγο αργότερα κτλ. Κτλ. Νομίζω είναι αδικαιολόγητοι. Και πάλι όμως ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά σε μια χώρα, όταν υπάρχει αποχή 45%, το νούμερο είναι τεράστιο. Τέλος πάντων. Άντε πάλι τέλος πάντων. Τι να σου πω, ρε παιδί. Αυτό θα μας φάει, αγάπη. Τέλος πάντων. Στεριό, έλεος. Αυτό θα μας φάει. Κυριάκος Κυριάκος δεν κατάφερε να εκλεγεί. Για πολύ πολύ λίγο. Υπήρχε μια μάχη μέχρι αργά το βράδυ. Τελικά ο Καστανίδης βγήκε από το Κινάλ στην Αύρα Θεσσαλονίκης. Οπότε και ο Κυριάκος μένει εκτός. Πραγματικά ήταν ελάχιστη διαφορά από ό,τι έβλεπα. 6.207 το νούμερο των ψήφων του Καστανίδη. 6.025 Κυριάκος Κυριάκος. Δηλαδή ελάχιστη. Λιγότερο από 200 ψήφους. Ναι. Έγινε μια μάχη. Πραγματικά εντυπωσιακό το νούμερο του Κυριάκου. Ναι, γιατί για προεμφανιζόμενο μια... με μισό μήνα. Πολιτικό. Άντε, πες ένα μήνα. Ένα μήνα χοντρικά. Ναι. Ένα μήνα μπροστά του είχε. Απ' την άλλη, ο Καστανίδης, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια νομίζω στο χώρο. Εγώ τουλάχιστον είναι, το θυμάμαι. Είναι από τους δεινόσαυρους. Ναι, το θυμάμαι. Της πολιτικής. Της πολιτικής, ρε, σε αγάπη. Από τους δεινόσαυρους, ε, βέβαια. Το θυμάμαι εγώ, παιδάκι μου. Ξέρει τώρα γιαγιά 70 χρονών τον Κυριάκο Κυριάκο. Όχι, ρε φίλε, όχι. Είδε εκεί Καστανίδη, μακριώτη, βάλε. Στην κυριολεξία μου, παιδάκι, το θυμόμουν ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Αλλά ο Κυριάκος νομίζω για πρώτη φορά και με το χρόνο που δεν είχε, είναι η αλήθεια, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσε. Το Κινάλ είχε έναν μόνο. Μπορούσε να εκλέξει. Αναμενόμενο, ναι, μία έδρα το Κινάλ. Οπότε δύσκολα ήταν. Την Αλφα Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια για τον αγώνα του. Ανεξάρτητα αν ψηφίζει κάποιο Κινάλ ή όχι, έχει τι αντιρρήσει του και τα κόμματα, εμεί στεκόμαστε στα πρόσωπα. Ναι, σίγουρα. Αξιοπρεπέστατο ήταν, με ωραίο λόγο. Ούτε αυτά τα ξύλινα, τα λόγια, ούτε τίποτα. Πάρα πολλά χρόνια επιτρέψτε μα να έχουμε και μια άποψη παραπάνω. Ναι. Ανεξάρτητα αν και εμείς έχουμε διαφωνήσει με τον Κυριάκο, έτσι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και οι επαγγελματικές, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει κάτι το αρνητικό εάν αποφασίσει να ακολουθήσει τον δρόμο της πολιτικής. Νομίζω ότι έχει μέλλον μπροστά του, νέος άνθρωπος είναι και ενδεχομένως στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση σε 4 χρόνια, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, κανείς δεν ξέρει, να είναι σε εκλόγιμη θέση. Πάντως εντάξει, ήταν δύσκολο όταν το κόμμα σου βγάζει μία έδρα και υπάρχουν μέσα άνθρωποι που τους ξέρει και η Κουτσή Μαρία τόσα χρόνια από την προβολή στη τηλεόραση και με τις θέσεις που είχαν πάρει, όπως είναι ο Καστανίδης και ο Μακριώτης. Η γιαγιά και ο παππούς που είναι 65-70 χρονών και 75 δεν ξέρουν τον Κυριάκο Κυριάκο. Ναι. Ξέρουν τα στελέχη του παλιού Πασόκ, του καλού. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Και νομίζω φάνηκε κιόλας. Αλλά οκ, okay, ο Κυριάκος νομίζω έκανε την προσπάθειά του με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Έχει μέλλον σίγουρα. Έχασε σίγουρα 15-20 ψήφους από ανθρώπους που είναι στην Ολλανδία. Α, ναι, σίγουρα. Όλο και κάποιοι παίκτες σίγουρα, νομίζω ναι. Ψηφίζουν Θεσσαλονίκη. Εκεί δική μας, το Αύριο η Ελένη, Άρα Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά και για τον Κυριάκο. Για τις εκλογές δεν είμαστε και οι πλέον αρμόδιοι να σχολιάσουμε. Εντάξει, μόνο ο κόκκινος πρωταθλητής, Στέργιο. Το είδες? Και αυτό αναμενόμενο. Μπες στο ΠΑΟΚ 24. Μπες να δεις τι ώρα που τα λένε τα παιδιά. Μπαίνουμε στο ΠΑΟΚ 24. Μπράβο, Στέργιο. Μπες να δεις τι ώρα που τα λένε. Τέλος ο πόλεμος κατά του Ολυμπιακού. Έτσι. Μια φωτογραφία του Τσίπρα να κρατάει χ. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο χ. Γράφει ο κύριος πρόεδρος. Εννοείται, ναι. Έχουν το στένο στην πρωταθλητή, ναι, ονομαστικά, ναι, ναι. Με το ονοματάκι τους να γράφουν πράγματα. Πάντα επώνυμα, ναι. Δεν θα μας ξανακλέψετε πρωταθλήματα. Λέει ο πρωταθλητής γάτα, ποντίκι, σκύλος όλα, ναι. Και γάβρος. Δεν θα ξαναχαρίσετε εκατομμύρια στους άλλους. Ποιος εννοεί στους άλλους? Τα αφήνει, εννοείται. Βασικά από κάτω έχει κάτι φωτογραφίες. Εγώ ξέρω στον Ολυμπιακό χαρίσα χρέη. Όχι, Στέλνια, όχι. Δεν γίνεται αυτά. Στον Ολυμπιακό αφήνουν να έχει γήπεδο, όχι, να χρωστάει τι μηχανού στι τράπεζε. Του αδείξαν τόσο χρόνια. Δεν ξέρω, όμως δεν τα ξέρω καλά δεν τα νέα δεδομένα. Φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Για ξεκάρφωμα. Δεν υπήρχε μάλλον, ναι. Και προ του καινούριου. Ναι.
Μην τολμήσετε να δικήσετε τον Ολυμπιακό. Θα μας βρείτε απέναντί σας. Ξεκάθαρα. Μιλάμε για βόδια τώρα ολκής. Θα σας πάρουμε τερκοντίσιον. Όχι βόδια αυτοί που τα γράφουν. Βόδια αυτοί που τα πιστεύουν. Αυτοί που τα γράφουν είναι μια χαρά, έξυπνοι άνθρωποι είναι. Τα κάτω, και τη δουλειά τους κάνουν. Θα σέβεστε όλοι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και άλλοι. Το πιο μεγάλο κόμμα του θρύλου. Μας αδικήσατε, λέει επάνω. Κυνηγήσατε το θρύλο, αδικήσατε το λαό του, τιμωρηθήκατε. Τιμωρηθήκατε. Πάρτε τα αυγό και κούρευτο. Ωραίε. Αθλητικό πρωτοσέλιδο 100%. Ναι, είναι Ολυμπιακός ενοπολίτικα. Ναι, το γνωστό. Πολύ καλό πρωτοσέλιδο, δυνατό. Μπράβο. Πάρα πολύ καλό. Εγώ θα το ξαναπώ, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Να κοιτάξει και ο ΠΑΟΚ, εάν τυχόν δει μυστήρια πράγματα το επόμενο διάστημα, να κάνει και ο ΠΑΟΚ τη δουλειά του. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να περιμένουμε, έχω την εντύπωση. Και από τη στιγμή που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπόρεσε να κάνει τα αυτονόητα, εγώ δεν θα μπω ούτε σε οικονομική πολιτική, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Απλά χρεώνω στην προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν είχε το στένος να τελειώσει κάποιες υποθέσεις που ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Όπως ήταν η εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο, που υπάρχει μέσα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σε αρχηγική μάλιστα θέση. Μια υπόθεση που αιωρείται εδώ και 4 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς, έχω χάσει το μέτρημα. Ναι. Και πάρα πολύ κατηγορούμενοι μέσα. Δεν μπόρεσε να τελειώσει το θέμα με τον Ουρουάν, παρότι πέθανε ο Κόσμος και ο Κοσμάκης. Πάλι μέσα άνθρωποι του Ολυμπιακού και συνεργάτες κτλ. Δεν μπόρεσε καλά-καλά να ξιχνιάσει ένα ξυλοδαρμό εναντίον διαιτητή. Ενώ ήξερε και ξέρει ποιοι είναι οι δράστες που πήγανε, τι έφυγαν μετά. Πήραν καλαμάκι, δεν πήραν καλαμάκι. Τι είναι και την Αθήνα τα παιδιά. Πήγαν στο σεξ σοπ. Τι πήρανε. Είχαν ασπροπόλο, δεν είχαν ασπροπόλο. Τι πόλο. Είχαν ασπροπόλο. Ναι, αλλά τώρα βρίσκονται σε εξωτικό προορισμό, Στέργιο. Κάπου. Στο εξωτερικό. Όταν λοιπόν, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν μπορείς να φτάσεις μέχρι το τέλος υποθέσεις σαν κι αυτές, δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά στα υπόλοιπα κομμάτια της πολιτικής. Δεν με ενδιαφέρει αν είχε ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του την επιθυμία ή όχι και την πρόθεση. Εγώ ξέρω ότι αυτές οι υποθέσεις παρέμειναν στα συρτάρια. Όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι είναι τα πράγματα. Υποτίθεται ήταν και υπουργός δικαιοσύνης ο Σταύρος Κοντονής, που ήταν και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού υφυπουργός, άρα είχε ένα λόγο παραπάνω να πιέσει για αυτές τις υποθέσεις. Και επειδή υπάρχει το παραμύθι ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση να την πιέσει, μια χαρά μπορεί να την πιέσει. Εγώ δεν εννοώ να πίεζε παρασκηνιακά την δικαιοσύνη να επισπεύσει τις διαδικασίες. Θα μπορούσε όμως να εκθέσει αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν έβγαινε ο υπουργός δικαιοσύνης ή ο πρωθυπουργός και έλεγε: παρατηρείται μια μυστήρια κολυσιεργία στις υποθέσεις του Ουρουάν, της εγκληματικής οργάνωσης, του ξυλοδαρμού του Τζίλου, αυτό είναι στο δικαίωμα της κάθε κυβέρνησης. Εννοείται πως δεν πρέπει να επεμβαίνει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη, αλλά όταν βλέπει ότι η δικαιοσύνη σφυρίζει αδιάφορα όλα αυτά τα χρόνια, θα έπρεπε κάτι να κάνει. Δεν το έκανε. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί και να τρέξουν αυτές οι υποθέσεις γρήγορα με τη Νέα Δημοκρατία ή μπορεί να μην τρέξουν και καθόλου. Να φτάσουμε στο 2030 και να παραγραφούν τα αντικείμενα, όπως έγινε με το Κοριόπολης. Τα κακουργήματα έγιναν πλημελήματα, αθώθηκαν όλοι και η ζωή συνεχίζεται. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα φέρει η νέα σελίδα στον ελληνικό αθλητισμό. Δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, έτσι δεν είναι. Το αφήνουμε σε άλλους, έχουμε σίγουρα άποψη. Αλλά θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι στις επάλξεις και να μην αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Συνημερώνω, αγάπη, δεν ξέρω αν το διάβασες, πριν από 10 μέρες περίπου συνέντευξη του Δημήτρη Παπανικολάου, του πρώην διεθνή παίκτη του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και πολλών ομάδων, νομίζω. Σε ερώτηση, στη συνέντευξή του στο Sport DNA, υπάρχει ένα θέμα με τον Ολυμπιακό στην Α2, τι λέτε γι' αυτό. Η απάντησή του ήταν σχεδόν επιλέξτη, θυμάμαι. Όταν θα βγούμε κυβέρνηση, θα δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Εγώ δεν βλέπω τι σχέση έχει η κυβέρνηση με μια ομάδα που αρνήθηκε να κατέβει σε 2 αγώνες
και είναι βάσει των νόμων στην Α2. Εάν λοιπόν η νέα κυβέρνηση, μιλάμε για τα χωράφια του αθλητισμού πάντα, θελήσει να βρει έναν τρόπο να κρατήσει τον Ολυμπιακό στην Α1, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι απέναντι. Όχι απαραίτητο ο μπασκετικός ΠΑΟΚ που δεν νομίζω να υπάρχει τη στιγμή που μιλάμε, σαν οργανισμός. Ο ΠΑΟΚ σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα μας. Τέλος πάντων, αυτά σε υποτιφάση. Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε μετά με τα ποδοσφαιρικά, γιατί το Σάββατο είχαμε το φιλικό, έχουμε αύριο φιλικό. Έχουμε γενικότερα και διάφορα από το μεταγραφικό κομμάτι, διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, που πρέπει λίγο να τα δούμε και αυτά. Προέκυψαν διάφορα συμπεράσματα από το φιλικό. Νομίζω ότι και ο Αμπέλ Φερέιρα είπε σημαντικά πράγματα. Εξήγησε ό,τι έπρεπε να εξηγήσει μετά το παιχνίδι. Μίλησε για τις ανάγκες της ομάδας. Αποθέωσε Γαϊτανίδη, χωρίς να τον ρωτήσουν. Ναι. Και αυτό μάλλον έχει και τη σημασία του. Έχουμε εξέλιξη με παίκτες που σιγά σιγά επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, όπως ο Μελιόπουλος. Τα έλεγε ο Σταύρος την περασμένη εβδομάδα ότι δύσκολο ο Μελιόπουλος. Ναι, και γενικότερα έχουμε και ζητήματα που προκύπτουν από την προετοιμασία. Οπότε και ο Σταύρος και η Ελένη στην πορεία της εκπομπής θα μας τα πούνε όλα, θα τα κουβεντιάσουμε μαζί. Και θα δούμε και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Γιατί γενικότερα υπάρχουν θέματα. Γενέθλια σήμερα Στέργιο Αργκούς Κάτσε. Χρόνια πολλά στον Αργκούς. Τον υποδέχτηκαν με τον κλασικό τρόπο στην προπόνηση. Λίγο πριν την ομιλία του Αμπέλ Φερέιρα. Φωτογραφία Αμπέλ Φερέιρα είδες που ήταν γονατιστός με το τετραδιάκι του και σημείωνε. Όπως βλέπετε, αγαπητοί άνθρωποι. Το είδες. Έτσι βολεύεται. Ήταν ωραία εικόνα, ρε παιδί μου. Διαφορετική. Όπως βολεύεται, ξαναλέω. Υπάρχουν διάφορες εικόνες και βίντεο και στο ΠΑΟΚ 24 από καθημερινά από τις προπονήσεις της ομάδας στην Ολλανδία. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να τελειώνει η πρωινή προπόνηση. 11 Ολλανδίας ξεκίνησε, με ομιλία κλασικά και μετά με το υπόλοιπο πρόγραμμα. Υπάρχει και ένα θέμα σήμερα με παίκτη που αποχώρησε από το. Μάλλον δεν αποχώρησε, έχει μείνει εκτός. Είχαν πάλι πολλά ερωτήματα για τον Βέρμπλουμ. Πολλοί κόσμος ρωτάει για τον Σουηδό. Θα μας τα πούνε οι άνθρωποι μας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω και μιλώντας λίγο και με αυτούς που είναι εκεί, δεν αλλάζει κάτι για τον Βέρμπλουμ. Δηλαδή, γι' αυτό νομίζω ότι και δεν υπάρχει καθημερινή αναφορά, γιατί κάνει τον αγώνα του, είναι σε δύσκολη κατάσταση. Δεν έχει βελτιωθεί κάτι σε μεγάλο βαθμό για να πεις ότι μπορεί να επιστρέψει ίσα-ίσα, που δυσκολεύεται κιόλας. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει καθημερινά κάτι νέο για τον Σουηδό, γιατί συνεχίζει απλά το πλάνο που υπήρχε πριν ακόμη η ομάδα πάει στην Ολλανδία, μαζί με το team του ΠΑΟΚ. Προφανώς και υπάρχει αρκετή προσοχή για αυτόν, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε σιγά-σιγά με τις συνδέσεις μας. Μαζί μας είναι η Αναδομός σήμερα, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού και επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Ενδείξατε στάσεως 171 στον πρώτο όροφο, είναι τα νέα γραφεία της Αναδομό. Να πάτε από εκεί, να βρεθείτε με τους ανθρώπους της εταιρείας και να εκπονήσετε μαζί το κατάλληλο πλάνο για εσάς. Ανοίγω μια μικρή παρέτηση σε αυτό που έλεγες. Όσοι διαβάζουν καθημερινά ΠΑΟΚ 24 καταλαβαίνουν ότι εμείς παπά δεν πουλάμε γενικότερα, ούτε κάνουμε θέματα απλά για να τα κάνουμε. 27 Ιουνίου είχαμε γράψει ανησυχία για Βέρμπλουμ και μεταξύ άλλων στο ρεπορτάζ είχαμε αναφέρει ότι δύσκολα θα προλάβει τα πρώτα επίσημα μάτς του ΠΑΟΚ για το Champions League στις 27 Ιουνίου πριν καν ανέβει η ομάδα στην προετοιμασία. Εντάξει, κείμενα με σάλια και συγκινητικός ο Βέρμπλουμ και αυτό και δίνει μάχη με το χρόνο και θα προλάβει, ναι, και τελικά δεν πρόλαβε. Αυτά τα αφήνουμε σε άλλους. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα το Ρίτζες Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα περιμένουμε τα επόμενα event του Regency, πραγματικά είτε είναι εντός είτε εκτός, είτε σε ανοιχτό δηλαδή χώρο είτε σε κλειστό χώρο, πραγματικά είναι μοναδικά. Περιμένουμε τα επόμενα και σιγά σιγά περνάει ο καιρός, αγάπη, για πότε θα φτάσει Σεπτέμβριος και θα έχουμε νέα event στο Θέατρο Βεργίνα, χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Ναι, γενικά είναι πάρα πολλά. Και μαζί μας Στίχημαν. Ευχαριστούμε την Αίγυπτο που κατέστρεψε ακόμα ένα δελτίο μας. Αλλά έτσι είναι, Χαβιά Γκύρε. Αν κρατάς τον Ουάρντα στην ομάδα, η ομάδα δεν έχει την ισορροπία που πρέπει να έχει. Αποκλείστηκε λοιπόν η Αίγυπτος. Στίχημαν υπάρχουν
εκατοντάδες επιλογές κάθε μέρα, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Τελείωσε το Copa America, σε εξέλιξη το Copa Africa, πάρα πολλά φιλικά, έχει αγώνες για το Europa League. Και τένις. Έχει αγώνες για το Champions League, έχει και τένις, οπωσδήποτε. Ο Wimbledon πώς έχει. Πώς το παρέλεψα, ο Wimbledon έχει. Καθημερινά. Μετά το διάλειμμα θα μας πεις τι προβλέψεις για να πάει κουβά ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά πολύ σε πρώτη φάση. Πάμε, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε πιο γρήγορα από ποτέ. Κόψαμε λίγο το διάλειμμα. Θα συνδεθούμε σε δευτερόλεπτα με την Ολλανδία για να ακούσουμε ζωντανά τις δηλώσεις ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Μετά το τέλος της προπόνησης θα ξεκινήσουμε με συνέντευξη σήμερα. Νομίζω έχουμε στη γραμμή την Ελένη. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Ποιον έχουμε? Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Γιαννούλη. Σε πολύ λίγα λεπτά θα τον ακούσετε και εσείς ζωντανά. Μόλις τελείωσε η πρωινή προπόνηση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Όχι ακόμη. Εμείς είμαστε. Έλα. Εντάξει. Λοιπόν. Περιμένουμε. Έλα, βγάζετε με τώρα, Γιώργο. Τώρα γίνεται. Τώρα, πάρε, το συνάδελφο. Τώρα συντονίζονται όλοι για να βγούμε άμεσα. Α, έχουμε ακόμη, έχουμε ακόμη. Έχουμε και τον Δημήτρη Γιαννούλη να περιμένει. Είναι και απογευματινή προπόνηση. Επιστροφή. Το Χρήστο Αντωνιάδη, έτσι χτυπάει το κινητό του. Δεν χτυπάει έτσι. Αυτά ακούμε. Χρήστο Αντωνιάδη, λοιπόν, ακούνε στην προπόνηση, στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο Σταύρος δεν ξέρει τον Χρήστο Αντωνιάδη. Ούτε η αγάπη τον ξέρει. Εσύ αγάπη. Ούτε η αγάπη τον ξέρει. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Χτύπα το κινητό σου. Στέργιο, ναι, Στέργιο, στο διάλειμμα να επιληφθεί η κατάσταση. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Ποιο είναι ο Χρήστο Αντωνιάδη, ρε παιδιά. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Συγκεκριμένα το δεν είσαι εσύ, σαν τι άλλε αγάπε ακούγαμε προηγουμένω. Παιδιά, ούτε ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Δεν πειράζει αγάπη. Εσύ είσαι ο τελευταίο μη σταθμό. Κομμένα. Δεν ξέρω, παιδιά. Και τι θα ακούμε, ρε Σταύρο. Το τρίτο στη σειρά. Κάνει πια με το τρίτο στη σειρά, ρε παιδιά. Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι με την Ολλανδία. Θα ακούσουμε σε δευτερόλεπτα τον Δημήτρη Γιαννούλη. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός πρωινής προπόνησης έμεινε ο Ελκαντουρί, ο οποίος παρέμεινε στο ξενοδοχείο για προληπτικούς λόγους μετά τις ενοχλήσεις. Είσαι και εσύ στέργεσαι αυτή την κατηγορία, έτσι που πολεμάσαι το εισαγωγικό των Μαροκινών, επειδή έδωσε ένιωσε μια-δυο ενοχλήσεις, έτσι. Έγινε για να χτίζω γιατρός, Ελένη, με τον Ελκαντουρί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε να τον ακούσουμε. Δημήτρη, μια εβδομάδα προπονήσεων στο ΠΑΟΚ με νέο προπονητή. Πρώτες εντυπώσεις, πρώτες σκέψεις, κάτι που μπορεί να σου έχει κάνει έτσι ιδιαίτερο κλικ? Εντάξει, σίγουρα όταν αλλάζει προπονητή σε μια ομάδα αλλάζουν σχεδόν όλα. Ο καινούριος προπονητής θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Από εκεί πέρα δουλεύουμε όλοι πολύ σκληρά ώστε να αφομοιώσουμε αυτά που θέλει να μας περάσει και να εμφανιστούμε έτοιμοι στα προγραμματικά της Μπεζλίν. Ήταν ένα σοκ λίγο η αλλαγή του προπονητή. Κατά τα ψέματα και φάνηκε και στα πρόσωπά σας στις πρώτες μέρες. Εσείς ήταν λίγο σοκαρισμένοι, έτσι δεν είναι? Αλλά μέρα με τη μέρα είστε και καλύτερα. Εντάξει, σίγουρα όταν δεν περιμένεις κάτι τέτοιο, έρχεται μια μέρα και ο προπονητής σου φεύγει μετά από πολλές επιτυχίες. Σίγουρα παθαίνεις ένα σοκ. Έγινε γρήγορα η αντικατάστασή του, αυτό είναι πολύ καλό και πιστεύω όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Στο τακτικό κομμάτι είναι αρκετές οι αλλαγές, πολλά πράγματα που πρέπει να κάνετε σε μικρό χρονικό διάστημα. Πώς το βιώνεις κάθε μέρα? Είναι αρκετές οι αλλαγές σίγουρα, είναι διαφορετικός προπονητής, διαφορετική φιλοσοφία, άλλο ποδόσφαιρο, ειδικά στην επίθεση υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Από εκεί πέρα στην άμυνα είναι πάνω κάτω τα ίδια, διότι η άμυνα είναι κοινή σχεδόν σε όλα τα συστήματα. Οπότε εντάξει, η επίθεση είναι λίγο που θα μας πάρει περισσότερο χρόνο. Από αυτό που είδαμε ότι έπαιζε στην πλάγκα και κάποιες ασκήσεις που σας έβαλε εδώ πέρα, ο αριστερός, ο μπακ, δηλαδή εσύ, έχει μια ιδιαίτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη της ομάδας. Είναι αυτός που ουσιαστικά μεταφέρεται στη μεσαία γραμμή, είναι αυτός που μάλλον έχει τις περισσότερες οδηγίες. Είναι έτσι ή μας φάνηκε απλά? Μέχρι τώρα φιλικά το σύστημα που παίζουμε αυτό δείχνει. Δεν είναι κάτι σταθερό όμως. Είναι ανάλογα κάποιες περιπτώσεις όταν παίρνουμε την μπάλα, πώς θα κυκλοφορήσει η μπάλα και ανάλογα υπάρχουν γίνονται κινήσεις στην επίθεση ώστε να ανοίξουν οι χώροι. Όλοι οι παίκτες έχουν μεγάλη συμμετοχή στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί προπονητής θέλει συμμετοχή από και τα δύο μπακ και από ακόμα και τα στόπερ στην επίθεση. Δημήτρη, ο κόσμος αυτό που ρωτάει ως πρώτο βασικό ερώτημα είναι αν ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος για τα προκριματικά του Champions League. Εσύ βλέπεις ότι υπάρχει μια υποδομή από πέρυσι, ότι παρά την αλλαγή του προπονητή δεν θα χάσει η ομάδα την σταθερά της? Τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό? Πιστεύω η ομάδα θα είναι έτοιμη, δεν έχουν γίνει τρομερές αλλαγές στο ρόστερ, τα παιδιά που ήρθαν φαίνονται έτοιμα να βοηθήσουν και νομίζω με την καλή δουλειά που γίνεται και την καθημερινή προσπάθεια
από τους παίκτες και από τον κύριο προπονητή, η ομάδα θα είναι έτοιμη. Δημητρή, ο Ροντρίγκο αποκτήθηκε για το δεξί άκρο της άμυνας. Τον έχουμε δει στις τελευταίες προπονήσεις και εσύ φυσικά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πώς το βλέπετε αυτό το δίδυμο με τον Ροντρίγκο και οι δύο για μία θέση και γενικότερα τη συνεργασία σας? Ναι, αγωνίζεται και στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ρόντρι. Από εκεί πέρα δεν γίνεται σε μια ομάδα να υπάρχει μόνο ένα αριστερό μπακ. Έτσι είναι, υπάρχει ανταγωνισμός και αυτό είναι καλό γιατί βοηθάει και τους δύο παίκτες να γίνονται καλύτεροι. Όποιος είναι πιο έτοιμος και σε καλύτερη κατάσταση θα παίξει. Ήρθες στα μέσα της περίοδου. Τώρα είναι ουσιαστικά η πρώτη προετοιμασία σου επιστρέφοντας στον ΠΑΟΚ. Αισθάνεσαι ότι πλέον έχεις 100% την ετοιμότητα να δείξεις αυτό που μπορείς να βγάλεις μέσα στο γήπεδο? Σίγουρα, ήδη νιώθω πολύ διαφορετικός από πέρσι. Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα που κυνηγάει το πρωτάθλημα στα τέλη της χρονιάς, υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, υπήρχε το κύπελο, υπήρχαν πολλά πράγματα που πρέπει να αφομοιώσω γρήγορα, την τακτική του κ. Λουτσέσκου, που ήταν διαφορετική από αυτή που έπαιζε στον Ατρόμητο και ήταν κάπως μαζεμένα για μένα. Τώρα νιώθω πολύ πιο έτοιμος. Πνευματικά, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος που είχες μια μικρή συμμετοχή, αλλά και την κατάκτηση του κυπέλλου που ήσουν βασικός, αισθάνεσαι πολύ πιο δυνατός πλέον? Ναι, σίγουρα πήρα αυτά τα λεπτά συμμετοχή στο πρωτάθλημα, όπως είπες, έπαιξε τον τελικό κυπέλλου, η ομάδα κέρδισε, δέχτηκε γκολ. Πήρα δόση ψυχολογίας, όπως λέμε. Και νομίζω φέτος, όπως είπα και πριν, φαίνομαι και αισθάνομαι ακόμα καλύτερα από πέρσι. Μας είπε προχθές και ο Πέλκας ότι μπορεί τα πιο σημαντικά παιχνίδια της επόμενης χρονιάς να είναι τα πρώτα. Τα προκαταρκτικά του Champions League. Πόσο πιεστικό έτσι φαίνεται, ακούγεται αυτό? Υπάρχει η πίεση διότι η ομάδα δεν έχει πει ποτέ στους ομίλους Champions League και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Και όταν είναι τόσο κοντά, δηλαδή σε ένα μήνα σχεδόν παίζουμε το παιχνίδι, εντάξει, σίγουρα το έχει στο μυαλό σου, όλοι οι παίκτες και οι προπονητές δουλεύουμε γι' αυτό. Και αν ξεκινήσουμε καλά και πάνε όπως πρέπει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, νομίζω θα κυλήσει όπως πρέπει και τα πρωταθλήματα του κυπέλλου. Σας είπα, προπονητής, ότι δουλεύετε για το Champions League. Είναι τόσο διαφορετική προσέγγιση ποδοσφαιρική ανάμεσα σε παιχνίδια Champions League και ελληνικού πρωταθλήματος? Και δεν κατάλαβα ψέματα, αυτό μας φαίνεται όλους, ότι άλλο πράγμα είναι το ένα, σαν να είναι άλλο άθλημα ουσιαστικά. Σίγουρα ήταν από τα προβληματικά και όλα θα παίξει με πρωταθλήτρες ομάδες άλλων χωρών. Σίγουρα το επίπεδο είναι πολύ ανώτερο, θα χρειαστεί να προσαρμόσεις τις τακτικές σου αναλόγως. Θα παίξεις το ελληνικό πρωτάθλημα που οι ομάδες που μπορούν να σε κοντράρουν δεν είναι πολλές. Σίγουρα θα προσαρμοστείς και εκεί ανάλογα για να παίξεις πιο επιθετικά και για να ανοιχτείς. Πλησιάζουμε στην κλήρωση. Υπάρχει προτίμηση αντίπαλος? Μήπως υπάρχει ένας γενικός κανόνας Άγιαξ να μην είναι και όπως από τους υπόλοιπους πέσει ο Κι? Εντάξει, σίγουρα δεν θα θέλαμε να τύχουμε τον Άγιαξ, αλλά από εκεί πέρα αν συμβεί αυτό, δεν έγινε κάτι, ποδόσφαιρο είναι, όπως ο Άγιαξ πέρσι έκανε τέτοια πορεία στο Champions League, γιατί να μην κάνουμε συνέκπληξη να περάσουμε τον Άγιαξ? Δεν νομίζω ότι είναι σίγουρα φόβητρο, αλλά δεν θα τα θάψουμε και μαύρα. Δεν το συζητήσατε με τον Λιμιό που ζήτησε Άγιαξ? Είναι ξεκάθαρο. διαφωνούμε λίγο με τον Λιμιό, ναι. Μουσικά διαφωνείτε, στους αντιπάλους διαφωνείτε, υπάρχει που συμφωνείτε? Μουσικά διαφωνούμε εντελώς, την αλήθεια, ναι, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ τώρα γιατί δεν είναι καλή στιγμή. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Λιμιός, ο Δημήτρης Λιμιός, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ένα παιδί που πάντα έτσι απαντάει ωραία, εκφράζεται ωραία. Είναι ωραίος τύπος γενικά ο Γιαννούλης. Έλα, λένε ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτός ήταν και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Κρατάμε το τελευταίο ότι ο εκείνος δεν θέλει Άγιαξ, σε αντίθεση με τον Λιμιό που θέλει Άγιαξ. Μάλλον προτίμησε ως αντίπαλο τον Άγιαξ. Επειδή σ' άκουσα και πριν, αγάπη, όντως ένα πολύ συγκροτημένο, ένα πολύ σοβαρό παιδί, δίνει τη δική του μάχη. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος συναγωνισμός, ανταγωνισμός, όπως θέλετε πείτε το, με τον Ροντρίγκο Σουάρες, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε από φιλικά προπονήσεις, έχει παγιωθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας, ούτως ή άλλως στα δεξιά σήμερα, και να το μεταφέρουμε και όλα σε αυτό. Και από χθες είδαμε να μεταφέρει το Μιχάη. Έτσι, είναι και αυτό μια καινοτομία, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το κρατήσει ο Άμπελ Φερέιρα, αλλά σήμερα η αλήθεια είναι ότι στα δεξιά, στις προπονήσεις αλλά και στην τακτική δοκιμάστηκε ο Μιχάη, ο Μάτος και ο Δελιγιάννης, ήταν αυτό το γκρουπ των οπισθοφυλάκων στα δεξιά και βεβαίως αριστερά εκεί που έχει καθιερωθεί ο Ροντρίγκο και ο Γιαννούλης. Πολύ απαιτητική χρονιά, έτσι το αντιλαμβάνονται όλοι, αυτό ανέφερε και ο Γιαννούλης στις πρώτες του δηλώσεις. Υπάρχει αυτή η ικανοποίηση από τις πρώτες μέρες, σαφώς ήταν σοκαριστική η αποχώρηση του Ράσβαν Λουτσέσκου, αλλά από εκεί και πέρα στον ΠΑΟΚ έχει ξημερώσει νέα ημέρα και βεβαίως αυτή η περίοδος είναι μεταβατική, όπως δήλωσε και ο Έλληνας αμυντικός. Προσπαθούν να καταλάβουν τα θέλω του Φερέιρα, να αφομοιώσουν τις νέες ιδέες που προσπαθεί να περάσει.
υπάρχει μια ικανοποίηση για τις προπονήσεις, για το επίπεδο της ομάδας, αλλά από εκεί και πέρα τα πάντα χρειάζονται τον χρόνο τους και μέσα από τις προπονήσεις να έρθει το σημείο αποτέλεσμα. Ελένη, γενικότερα σήμερα στο πρόγραμμα τι υπήρχε το πρωί? Υπήρχε πριν η προπόνηση, είπαμε λίγο για το Μιχάκη, για τις αλλαγές. Από εκεί πέρα... Ναι. Σήμερα λοιπόν πέρα από τις καθιερωμένες ασκήσεις ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης, ο Άμπελ Φερέιρα επέλεξε να χωρίσει αρχικά το γκρουπ του σε αμυντικούς και μεσοεπιθετικούς. Έτσι οι μεσοεπιθετικοί αρκέστηκαν σε φάση ανάπτυξη κυκλοφορίας της μπάλας από μπροστά, από τη μέση και μπροστά. Και βεβαίως οι αμυντικοί δούλεψαν πολύ στεστημένα, πολύ ωραίο. Εκείνο μάλλον ήταν το γκρουπ το οποίο κέντρισε και το ενδιαφέρον του Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος ήταν συνεχώς στο συγκεκριμένο γκρουπ και στο μισό γήπεδο, εκεί όπου είδαμε και τον Μιχάη δεξιά, όπως ανέφερα προηγουμένως. Και βεβαίως από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο γκρουπ, κάτσε Αγκούστο, Μίση, Τσιγκάρας και βεβαίως στο πάντα αριστερά, μαζί με Λάμπρου Ενρίκε, δεξιά Λιμιός Ζαπά και βεβαίως στην κορυφή, και όπου είχε μετατοπιστεί ο Μπίσεσβαρ σε ένα πιο περιφερειακό ρόλο. Λοιπόν, απόγευμα ακολουθεί η δεύτερη προπόνηση. Ναι, απόγευμα είναι η δεύτερη προπόνηση κανονικά. Έτσι από εδώ που σήμερα αναμένουμε και τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ολλανδία, αν δεν βρίσκεται ήδη, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι εδώ από το πρωί. Δεν έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο, ωστόσο αναμένεται στην Ολλανδία. Θα έχει και βεβαίως μια πρώτη γνωριμία και μια πρώτη συζήτηση με τον 40χρονο τεχνικό. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση των δύο ανδρών και βεβαίως τα όσα υποθούν, γιατί στην ουσία δεν έχουν γνωριστεί από κοντά. Ο Άμπελ Φερέιρα μετέβη απευθείας από την Πορτογαλία στην Ολλανδία, δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν είχε και την ευκαιρία να τα πει διαζώσεις με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε και εκείνος μετά από μία εβδομάδα προετοιμασίας και προπονήσεων θα είναι σε θέση να δώσει μία πρώτη εικόνα, να μεταφέρει τα πρώτα συμπεράσματά του στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και βεβαίως από κοινού να συζητήσουν την ενίσχυση. Εκείνο είναι το βασικό, το οποίο και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να θέσουν επιτάπητα σε όλα τα μεταγραφικά και αναλόγως να προχωρήσουν τις όποιες κινήσεις επιθυμούν να κάνουν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Οπότε είναι λογικό η επαφή Άμπελ Φερέιρα και Γιώργου Σαββίδη να ανακρίβει, να έχει διάφορες ειδήσεις και βεβαίως όλα θα φανούν τις επόμενες μέρες. Ωραία. Εντάξει, Ελένη, μετά τη μία θα βγάλουμε το Σταύρο. Νομίζω είστε ωραία, μαζί ωραία, τώρα, γιατί... για να τον έχουμε σε γεμάτη η ώρα. Γιατί και εμείς είμαστε καθοδόν τώρα. Ωραία, εντάξει. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντα. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Γιαννούλη σε νωρίτερα. Σε πρώτη φάση, σε δεύτερη θα ακούσουμε και τον Σταύρο. Ναι, να τον πάρουμε καλύτερα μετά τη μία. Λίγο να έχουμε και ώρα. Συμπεράσματα έβγαλε στο φιλικό με την Νόρτζελαντ. Τι περιμένει αύριο, τι γίνεται με τις μεταγραφικές κινήσεις. Θα έχουμε αυτή τη εβδομάδα ένα κεντρικό χαφ? Δεν θα έχουμε. Κοίτα, ίσως να έχουμε εξελίξει. Στην Ολλανδία δεν ακούγεται. Ίσως να έχουμε, επειδή ο Γιώργος Σαββίδης πηγαίνει εκεί, οπότε μέσα από την κουβέντα που θα γίνει με τον Άμπελ Φερέιρα και τα συμπεράσματα που έχουν βγει μέχρι τώρα, ίσως από εκεί προκύψει κάτι. Γιατί εντάξει, τώρα πλέον περνάει και ο χρόνος, έτσι. Και όποιος παίκτης πρέπει να πάει, πρέπει να μπει και στο κλίμα, να ενσωματωθεί, να τον δει ο Άμπελ Φερέιρα και αυτόν. Φάνηκε νομίζω προχθές πάρα πολύ ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυση στον άξονα, οπότε νομίζω και εκεί θα πέσει το βάρος. Αλλά περιμένουμε γενικότερα και από την παρουσία του Γιώργου Σαββίδη εκεί πράγματα. Έχουμε στη μία, νομίζω, την ορκομοσία του νέου πρωθυπουργού, ε. Ναι. Μία η ώρα. Ο Μάριος πριν μου έλεγε να την βάλουμε live. Δεν μου πει 12.30. Να την βάλουμε live, αλλά μου λέει 12.30. Την ορκομοσία στεριά. Μάλιστα. Να δούμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνος Γεωργιάδης. Δεν θα προλαβαίνουμε την ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Με τον Άδωνη. Αλλά. Υπουργείο Άμυνας Βασίλης Κικίλιας. Όπως έστειλε και μήνυμα, διάβαζα στην προηγούμενη εκπομπή. Υπουργός Άμυνας ο Κικίλιας, που στην πασχετική του καριέρα δεν έβγαλε ούτε μία άμυνα. Ναι, καλά, ναι. Εντάξει. Αθλητισμού έχουμε. Αθλητισμού. Δεν βλέπω κάτι, όχι. Προφανώς δεν το έχουν μέσα στα βασικά υπουργεία. Ναι. Τι άλλο. Εντάξει, νομίζω ο Άδωνης ξεχωρίζει στο ανάπτυξη, Στέργιο. Ναι. Θα χορτάσουμε ανάπτυξη, νομίζω. Υπουργείο Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.
Εντάξει, αυτό ήταν άχαστο, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. No bet ήταν αυτό από την αρχή. Ενέργειες και περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, εξωτερικό Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων. Οκ. Okay. Θα δούμε και στην πορεία. Εντάξει, μία η ώρα είναι η ορκομοσία, live παντού βλέπω, και στο Open και στο Sky. Χαμόστρεγιο, κοίτα εδώ, κοίτα άτομα. Δεν περνάς στο πεζοδρόμιο. Μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Εδώ ο ρεπόρτερ που είχε κάνει εκείνα τα ωραία τα ρεπορτάζ στις τράπεζες, στα ATM. Α, ο ίδιος είναι. Αυτός είναι, ναι. Ναι. Στο ATM και να το πετυχημένο που απορούσε ο άνθρωπος τότε. Με τα λεφτά, τι ωραία πράγματα. Γιατί δεν έστεισε ο Sky κανένα περίπτερο εκεί στον δρόμο. Γιατί. Να είναι στούντιο από το... Α, να έχει, ξέρω εγώ, 5-6 άτομα. Ναι, να είναι στο στούντιο στον δρόμο κανονικά. Εντάξει, έχει 5 απεσταλμένους. Ένα βγαίνει από τη μία γωνία, ένα βγαίνει από την άλλη γωνία. Ο κάμεραμαν τον δημοσιογράφο. Αυτό με πινελί και φαντάζομαι, δηλαδή, μέσα στη ζέση τώρα αυτό. Ο άνθρωπο να ακολουθεί να περπατάει. Όπως και χθες, δεν θυμάμαι τι ποιο ήταν. Φτάνει ο Μητσοτάκης στην Πειραιώς και έχουν όλοι live, ωραία. Και είναι ένα ρεπόρτερ, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι. Και να λέει, είμαστε ζωντανά τώρα, προσπαθώ να προσεγγίσω, αλλά βλέπετε ότι οι άνθρωποι της ασφάλειας με σπρώχνουν. Σιγάρε, άνθρωπε μου, σε σπρώχνουν. Τι να κάνετε δηλαδή. Εκεί στημένοι όλοι. Ηρωικός ρεπόρτερ να λένε το στούντιο. Ναι, να λένε. Τα μάχημα ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Ποιο δίνει τη μάχη, ρε, εσύ. Έξω από την Πειραιώς είσαι. Είναι τα στο πεζοδρόμιο. Ποιο σε σμπρώχνει και ποιο σε εμποδίζει. Τι να κάνει δηλαδή. Κάτι. Στα αρχαία πρέπει να το κάνουμε κι εμεί αυτό. Θα βγαίνουμε, ξέρω εγώ, να, από κάνα γήπεδο μέσα σε σεζόν και θα λε, είμαι σε πολύ δύσκολε συνθήκε, αλλά προσπαθώ να κάνω τη μετάδοση όπω πρέπει. Συγχωρέστε με, πε άμα υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά είναι δύσκολε συνθήκε. Πλάσαρε του λίγο τον εαυτό σου, έτσι. Ναι. Περνάει. Μια χαρά. Θα σου λένε και μετά από το στούντιο οι άλλοι. Στέρχει η υπομονή, ο αγώνας του ρεπόρτερ, ναι, δύσκολο το ρεπορτάζ. Βλέπεις τώρα τον συνάδελφο εδώ, έχει καλύψει όλο το τετράγωνο. Έχει κάνει όλο το τετράγωνο και δεν είναι και μικρό. Έτσι με τα πόδια. Το κάμεραμαν, ναι, σκέφτομαι. Με την κάμερα στον ώμο να ακολουθεί τον υπερκινητικό συνάδελφο. Μου θέλει να τα δείξει όλα. Θέλει να δείξει τα πάντα, έτσι. Μη του φύγει τίποτα. Σοβαρευτείτε επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Πω, πω, εδώ κοίτα. Ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Σαν εκείνη που πήγαινε στα γυράδικα και κάποια φάση μπέρδεψε το μικρόφωνο με το γύρο. Σε παρακαλώ, άντε. Τι ωραία ήταν εκείνη. Άντε, έχουμε γεμίσει ειδικούς και. Τέλος πάντων. Δίνει ο άνθρωπος. Ναι, μπράβο. Δίνει. Τέλος πάντων, μία η ώρα είναι η ερμοζία. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 συνέντευξη του Δημήτρη Πέλκα στη Φόρτσα του Σαββάτου. Όσοι δεν αγοράσετε τη Φόρτσα, μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 και διαβάστε τη δήλωση ο Δημήτρης Πέλκας. Mm-hmm. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Από τους πιο παλιούς πλέον ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δεν λογίζεται στους νεαρούς και ταλαντούχους και λεπιδοφόρους. Είναι κανονικά πρωτοκλασσάτους παίκτες του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν από αυτόν απαιτήσεις. Έχει μεγαλώσει και ο ίδιος και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι είπε αρκετά πράγματα. Είναι μεγάλη συνέντευξη. Μπείτε ξαναλέω στο ΠΑΟΚ 24 για να διαβάσετε. Δεν μου λες πριν πάμε στο διάλειμμα για να βάλουμε και το προηγούμενο που κόψαμε. Λέω Ζαμπά βίντεο κλιπ είδες. Όχι. Όχι μόνο παίζει το βίντεο κλιπ. Ο τραγουδιστής φοράει φανέλα ΠΑΟΚ, έτσι. Σόπα. Την κρύη εμφάνιση του έχει δώσει ο Ζαμπά. Συγκίνηση. Λέω δεν μπορεί ρε φίλε να γίνει αυτό. Κι όμως παίζει όλο το βίντεο κλιπ κανονικά και ο άλλος φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Φανέλες πότε θα αποκαλύφθουν? Άραγε. Α, δεν ξέρω, Στεργιό. Δεν ξέρω. Πρέπει να γίνει και αυτό, βέβαια. Πέρσι, πότε είχε γίνει? Μετά την προετοιμασία δεν είχε γίνει, νομίζω. Ναι. Πάντως, τα ρούχα της προπόνησης και τις φανέλες, οι φανέλες του φιλικού, εμένα μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ωραίες είναι. Των φιλικών, ειδικά οι φανέλες είναι πολύ ωραίες. Ναι. Είδες τις Μπράγκα, νομίζω ήταν. Τη φανέλα που είναι χτιστή μπροστά. Σαν έχει Κυλιακού, το είδε. Το λέγαμε. Το είχαμε πει. Ναι, ναι. Πόπερ, έβλεπα πάλι κάτι, ένα αφιέρωμα στι χειρότερε φανέλε. Και είναι σίγουρα στην κορυφή. Και στέλνει βάζαν πάρα πολύ στι χειρότερε όλε αυτέ τι slim fit. Που ναι. Δεν χωράει μέσα κανένα. Συμφωνεί? Να αλλάξουμε γραμμή. Συμφωνώ. Να γίνει ένα έτοιμα στη Μάκρον όπω θέλει και ο Σταύρο. Το έχει αναλύσει ο Σταύρο 100 φορέ. Ήθελε πρέπει ο άνθρωπος. Να ακουστεί και η. Τώρα που είναι εκεί, πρέπει λίγο να κάνει τον αγώνα, θα το ρωτήσω. Ναι. Αν σου το έχει πει. Τώρα που είναι και στην προετοιμασία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά να βάλουμε θα το προηγούμενο. Πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά για να πάρουμε τον το Σταύρο συνέχεια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε όντας κοντά στο φιλικό
άλλα βλέπει ο δημοσιογράφος που είναι κοντά στο γήπεδο και άλλα βλέπει αυτός που είναι στην τηλεόραση. Γιατί έχει μεγάλη σημασία και το πώς κινούνται και οι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν την μπάλα. Κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Και κυρίως να μάθουμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια σκέψη, κάποια κουβέντα για το τι θα γίνει με τους κεντρικούς χαφ. Έχουμε σήμερα 8 Ιουλίου. Εντάξει, πλέον δεν είναι αστείο. Προφανώς και όχι. Από τις 25 Ιουνίου και μετά δεν ήταν αστείο. Όπως φαίνεται, ο Ντόγκλας Αγκούστο ακόμα θέλει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ώστε να δώσει αυτά που μπορεί να δώσει. Μα είναι αυτό που έλεγε και την Παρασκευή ο Σταύρος εδώ, ότι είναι ένα παιδί που δεν ήρθε για να παίξει αύριο. Είναι ένα παιδί που θέλει χρόνο και για να γνωρίσει την ομάδα και για να το γνωρίσει και η ομάδα, αλλά και για να μην καεί. Μην πει με το καλημέρα, ναι, περιμένουμε άλλα και καεί. Ο Μελιόπουλος είναι off. Μελιόπουλος επιστρέφει, ναι. Πάει ο Μελιόπουλος. Θα δοθεί δανεικός. Ναι. Σε κάποια ομάδα της Super League, γιατί όχι στο εξωτερικού, αν έρθει μια ομάδα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, το προτιμάω. Να πάει στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία, δεν ξέρω πού έχει άκρη ο ΠΑΟΚ. Γιατί σίγουρα μιλάμε για ένα παιδί με... φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου η οικογένεια Μητσοτάκη. Σύσσωμη οικογένεια. Με παιδιά, γυναίκα, τα πάντα. Η κόρτη αυτή, χέρι-χέρι, ναι. Η επόμενη υπουργός ναυτιλίας σε 10 χρόνια. Και ο γιος λίγο πιο δεξιά. Επόμενος πρωθυπουργός. Ναι. Για ολοκλήρωση αυτό που έλεγες για το Μελιόπουλο. Ο Μελιόπουλος είναι off. Εντάξει, φαίνεται και η διαφορά που έχει ανοίξει ο ΠΑΟΚ με τις ομάδες Super League. Δηλαδή ένα παιδί που ήταν βασικό στην Ξάνθη και στην Εθνική δεν είναι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Ο Ντόγκλας ακόμα δεν μπορεί να δώσει αυτά που πρέπει να δώσει. Γιατί δεν μιλάμε για παιχνίδια του Europa League με μια ομάδα από τα νησιά Φερόα ή από την Ισλανδία ή από την Σλοβακία. Μιλάμε για Champions League. Πάει λοιπόν και ο Ντόγκλας. Μακάρι εμείς τον μήνα να μας εκπλήσει θετικά όλους και να λέμε ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος της φανέλας. Σε πρώτη φάση αυτό δεν φαίνεται, θα μας τα πει καλύτερα και ο Σταύρος. Ο Έλ Καντουρί. Το παλεύει, αλλά. Το παλεύει, ναι. Έχει θέματα. Τα κλασικά θέματα. Δύο στο γιατρό, μία στο γήπεδο, μία γιατρό, τρεις γήπεδο, μία γιατρό. Εντάξει. Δηλαδή τα γράψαμε στο Πάκο στο Σάββατο το βράδυ και υπήρχαν σχόλια και έλεγαν μη προκαταβάλλετε και όλα αυτά. Και χθες το πρωί στην προπόνηση. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Δηλαδή τι να πω πια. Η Μακεδονία είναι μία. Να θέλεις πραγματικά αυτόν τον παίκτη να δείχνει στοιχεία, να δείχνει ότι ως οχτάρι μπορεί να δώσει πράγματα, ναι, και ναι. Αυτά και την επόμενη μέρα πάλι ενοχλήσεις. Τι να πει κάποιος. Εγώ το έχω ξαναπεί, στο μυαλό μου υπάρχει το σενάριο προς τέλη Αυγούστου να μας αποχαιρετήσει ο Έλ Καντουρί και να κάνει πράξη και αυτό στην επιθυμία του να αγωνιστεί σε μια ομάδα κοντά στην οικογένειά του. Δεν έχει κολλήσει με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει αφισβητήσει κανείς την ποιότητά του και την εμπειρία του και τις ικανότητές του, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Και να βασιστεί ο ΠΑΟΚ σε ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί και να μέσα στη χρονιά, εάν δεν τραυματιστεί και αν έχει όρεξη και δεν πει τον Νοέμβριο ότι θέλω να πάω στην Ιταλία, νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία με τον Έλ Καντουρί. Να πάει στην Ιταλία, να πάει στο Βέλγιο και να έχει μια καλύτερη πορεία στην επόμενη ομάδα. Οπότε γίνεται αντιληπτό για να το κλείσουμε. Α, υπάρχει και ο Κάτσε που δεν ξέρω αν η αλλαγή προπονητή θα φέρει και αλλαγή στα δεδομένα της παραμονής του ή όχι. Το σίγουρο ήταν πριν αποχωρήσει ο Λουτσέσκου ότι είτε θα λυνόταν το συμβόλαιό του είτε θα τον πάλι δανεικό σε άλλη ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν πείσει τον Φερέιρα. Ο Μίσιτς δεν μου δείχνει εμένα ότι με προετοιμασία μπορεί να δούμε έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή φέτος. Μου φαίνεται ένας ποδοσφαιριστής που θα συμπληρώνει το rotation και δεν θα σε εκθέσει σε μεγάλο βαθμό στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος ή του κυπέλου, αλλά για να στηριχθεί στον Μίσιτς. Άρα λοιπόν η κατάσταση στα κεντρικά χαφ του ΠΑΟΚ, το είδαμε και στο φιλικό, θα μας τα πει καλύτερο ο Σταύρος, όχι απλά δεν είναι ιδανική, νομίζω δεν είναι καν ικανοποιητική. Υπάρχει θέμα που πρέπει να λυθεί άμεσα. Λοιπόν. Για το Μίσιτς μας το έλεγαν και οι Πορτογάλοι όταν είχε έρθει. Ότι είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να παίξει γρήγορο τέμπο. Και από τη στιγμή που ξέραμε πώς έπαιζε μάλλον στην Πράγκα,
Ο Αμπέλ Φερέιρα, νομίζω ότι κάπου εκεί καταλάβαμε όλοι ότι ο Μίση δύσκολα θα μπορέσει να δείξει πράγματα. Και όντως η εικόνα του νομίζω μιλάει από μόνη της. Δεν είναι κακός παίκτης, δεν έχει τα στοιχεία για αυτό που θέλει να παίξει ο Αμπέλ Φερέιρα και για αυτό που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων πλέον. Πέρα από στοιχεία πάντως αγάπη κτλ. Κτλ. Που μπορούν μια φορά αυτές οι εκφράσεις να στρογγυλέψουν τις γωνίες. Ήταν σοκαριστική, αλλά μέχρι τώρα αληθινή η τοποθέτηση του συναδέλφου από την Πορτογαλία ότι ο Σάχοφ και ο Κάνιας είναι η καλύτερη του Μίσιτς. Ναι, το είχε πει αυτό. Με δύο απλά λόγια. Και μέχρι στιγμής αυτό επιβεβαιώνεται και στην πράξη. Με βάση τα στοιχεία. Ότι ο Κάνιας και ο Σάχοφ είναι καλύτερος του Μίσιτς. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αμπέλ Φερέιρα χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του Κάνιας στις δηλώσεις του. Είπε ότι ο Κάνιας έφυγε, ένα τέτοιο παίκτη θέλουμε. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα μετά το φιλικό. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας την πρώτη ώρα το Ρίζες Καζίνο και το θέατρο Βεργίνα. Νομίζω μια πάρα πολύ καλή επιλογή να πάτε μια βόλτα στο Ρίτζι Καζίνο, να δοκιμάσετε λίγο ή πολύ την τύχη σας, να περάσετε ωραία, έχει ωραίο φαγητό, έχει ωραίο περιβάλλον γενικότερα στο Ρίτζι Καζίνο και, και στα γύρω-γύρω. Δεν χρειάζεται εισιτήριο εισόδου, πρέπει απλά να είστε άνω των 21 ετών. Μαζί μας στοίχημαν, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, εκατοντάδες επιλογές κάθε μέρα, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. Πολλά μακροχρόνια στοιχήματα, πάρα πολλά και για τη Super League και για τον πρωταθλητή και για τον δευτεραθλητή, που δεν θα είναι ο Άρης μάλλον, αγάπη, δεν θέλω να σοκάρω. Ναι. Δεν δείχνει ο Άρης ότι μπορεί να τερματίσει δεύτερος. Δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τα πράγματα προς το παρόν. Εντάξει, 5 στο πρώτο φιλικό, 3 στο δεύτερο, υπάρχει μια βελτίωση. Στο δεύτερο είχε και 3 ώρες ταξίδι. Πήγαμε Βέλγιο. Τα λέγαμε από την Παρασκευή, αγάπη. Για το ταξίδι, δηλαδή, βέβαια, τα λέγαμε. Βολεύει αυτό το. Εδώ οι ρεπόρτερ κάνανε 3,5 ώρες. Τα λέγανε, αλλά. Μα τα λέγαμε και εμείς πριν το φιλικό, ότι η ομάδα θα είναι κουρασμένη. Εμείς λέγαμε πώς γίνεται εδώ από την Ολλανδία να κανονίσει και φιλικό στο Βέλγιο. Αλλά εντάξει. Θέλουν και στο Βέλγιο να δουν τον Άρη, λέει, κακό είναι. 3 ώρες. Όλος ο κόσμος θέλει να δει τον Άρη. Τίποτα, λοιπόν, 3 ώρες. Μαζί μας και η Αναδομό. Η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά. Η Εθνική Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Δίπλα στα McDonald's. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Είτε εξοχικού. Σπιτιού τέλος πάντων, ναι. Βρίσκεστε εκεί με τους ανθρώπους στον Αναδομό και εκπονείτε ανάλογα ένα πλάνο με τις δικές σας δυνατότητες. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάχνουν όλα με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Μέχρι 6 άτοκες δόσεις. Μπείτε στον Αναδομό παύλο-ανακαίνιση.gr να δείτε τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο από τα μερικά μόνο που σας προσφέρει η Αναδομό. Γιατί όπως είπε και η Αγάπη, ανάλογα με τις ανάγκες σας, την τσέπη σας, το χρόνο που έχετε διαθέσιμο, προσαρμόζονται και τα πακέτα. Σε να δούμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Κολκά. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107,4. Ορκίστηκε ο Πρωθυπουργός, Σιδερένιος. Μπράβο. Καλή φώτιση, καλά μυαλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε δευτερόλεπτα στο Σταύρο. Νομίζω τον έχουμε στη γραμμή. Η δημοσιογραφική κάλυψη της προετοιμασίας των φιλικών και των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του ΠΑΟΚ. Που πλησιάζουν, Σταύρο, σιγά σιγά. Είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς, η οποία τοποθετεί ράφια και κατασκευάζει ράφια για οτιδήποτε επαγγελματικό χώρο έχετε, είτε έχετε κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ. Φροντίζει ώστε ο χώρος σας να γίνει πιο λειτουργικός και πιο όμορφος. Θα τη βρείτε την Άρκον στη Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή, τηλέφωνο 2310-723-240. Υπάρχει υποκατάστημα στην Αθήνα, καθώς υπάρχει και το arcon.gr. Σταύρο, τι γίνεται. Καλησπέρα. Ράφια κάνει Άρκον και για να βάζουμε τους τίτλους. Δεν φτάνουν τα ράφια που έχουμε στην Τούμπα. Ναι, σωστό. Έχει γεμίσει, έχουν γεμίσει τα ράφια. Σωστό, παιδιά. Και αυτό. Ναι. Εντάξει. Μια αλαζονία βλέπω, Σταύρο, όμως έχουν γεμίσει τα ράφια. Θα μιλά την μπάλα όμως, λέμε εμείς πάντα, Σταύρο. Δεν ταιριάζει. Εγώ λέω το γεγονός, δεν λέω ότι δεν έχουμε άλλο χώρο. Έχουμε ακόμα. Σε λίγο δεν θα έχουμε. Πάρε πρώτα τα επόμενα, Σταύρο, και μετά πάνε και στην Άρκον. Δηλαδή μην πάρεις, έχεις τα ράφια άδεια για να γεμίσουν, γέμιστα και πάρε άλλο μετά. Εγώ ρίχνω ιδέες στο χορηγό για προτάσεις επαγγελματικές. Αλλά πού να καταλάβετε εμπορικά ζητήματα, πού να τα καταλάβετε. Βέβαια, Σταύρο. Καλά ρε Σταύρο, να τα καταλάβετε. Καλά σε βγάλαμε δηλαδή. Κόκκινο μάγουλι των Ευδιανών, πρέπει να καταλάβετε. Σταύρο, τι σχολιάζουν τώρα στην Ολλανδία για τη νέα σελίδα στην Ελλάδα? Χαμός, όλοι οι Ολλανδοί. Ενθουσιασμένοι, αγκαλιάστηκε στον δρόμο. Σας είπα εγώ τι έπαθα χθες. Για βέβαια. Με την Ελληνία τηλέφωνο, σε σλαπά. Όχι. Λε Σταύρο, φεύγω το σαλόνι και τι να δω στο χολ. Τι, μια πισίνα μου λέει. Μια πισίνα, φίλε. Κατευθείαν βγήκε η Νέα Δημοκρατία και είχαμε μια πισίνα. Σταύρο, πού να, Σταύρο... να δει τι έγινε σε εμά, άστα. Τι για να γίνει. Ναι, θα σου το πω εκτός.
Τι, έφαγες bullying. Θα στο πω εκτός αέρα. Έφαγες bullying. Δεν λέω τίποτα εκτός αέρα. Όλα καλά, εδώ είμαστε, μια χαρά. Τα λέμε και τα ποδοσφαιρικά, αυτά μας ενδιαφέρουν. Δεν τα κατάφερε, Σταύρο, ο Κυριάκος, πραγματικά. Εντάξει, μεγάλη μάχη, πρώτα απ' όλα μεγάλη μαγιά του και μπράβο του. Ένα μήνα πολιτικός κατάφερε να τα βάλει με κατεστημένα. Το κέρδισε ο Καστανίδης που στις λεπτομέρειες, δηλαδή το 180 ψήφι δεν είναι τίποτα. Έπιασε πάνω από το νούμερο που περίμενε για να βγει. Δηλαδή υπολόγιζε με 5-5,5 χιλιάδες να βγει πρώτος, πήγε στις 6 και αλλά ο Καστανίδης μάλλον είχε δουλέψει καλά. Σταύρο, από το 81 είναι ο Καστανίδης στην πολιτική κίνηση της χώρας μας. Από το 81, μια ζωή ολόκληρη. Εντάξει, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Όχι, όχι, απλά το αναφέρω. Ναι, ναι, απλά εντάξει, καμιά φορά. Το πως τα νιάτα, ιδίως σε κόμματα τα οποία άλλαξαν κατά πολύ, καλό θα ήταν, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι θα κάνει και διάκουσα, να ξανακατεύει, δεν κατέβει, θα κατέβει, δεν έχω ιδέα. Ναι. Προφανώς και η πρώτη του εμφάνιση ήταν εμφανιστική. Μπράβο του. Ό,τι και να λέμε αξίζει συγχαρητήρια. Νομίζω ότι θα είναι εκεί γύρω μας τώρα. Δεν θα είναι στην ΠΑΟΚ, κάπου θα είναι εκεί γύρω. Ναι. Θα είναι σε κανένα όπεν, σε κανένα έθνος, κάπου θα είναι. Κοντά μας θα τον έχουμε. Άρα θα έχει την ευκαιρία νομίζω να ξαναδιεκδικήσει τη μία θέση στο κοινοβούλιο. Νομίζω ότι με οποιοδήποτε άλλο κόμμα και αν ήταν θα βγαίνει. Αυτό έλεγα στην αγάπη. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Αλλά τώρα δεν σε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Περίπατο θα έχει πάρει ναι, περίπατο. Ναι. Για Νέα Δημοκρατία δεν μιλάμε. Μιλάμε έχουν βγει τέλος πάντων. Αλήθεια είναι γι' αυτό. Ναι. Από το αθλητικό κομμάτι καταποντήθηκε, Σταύρο, η αγαπημένη σου η Χριστίνα Τσιλιγκύρη από τον Ολυμπιακό. Κλίμα, κλίμα. Τι είναι, στο αγώνας έγινε. Ο Αντώνης Πανούτσος, καταποντήθηκε κι αυτός. Ναι. Καταποντήθηκαν και οι Βασιλιάδης Κοντονής. Θα έλεγα και νωρίτερα για μένα. Για τον Κοντονή ψιλοχάρηκα, για τον Βασιλιάδη όχι. Δεν θεωρώ ότι ήταν κακός στο... Ναι. Προσπάθησα να κρατήσει ισορροπίες μεταξύ διχθείων. Τώρα εντάξει, δηλαδή... Εγώ, Σταύρο, δεν ήταν και εύκολο το έργο του. Δεν ήταν εύκολο, συμφωνώ. Από τον Σταύρο Κοντονή, εγώ απογοητεύτηκα στο μέγιστο βαθμό. Άστο, δε. Υπουργός Δικαιοσύνης. Και πέρσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να χάσουμε το πρωτάθλημα. Να τα λέμε όλα. Με αυτήν την, πώς τη λέγανε, τη σχολαρίκη που ήταν δικιά του. Ναι, ναι. Σταύρο, άσε το, το. Η ιστορία έχει γράψει. Έχει γράψει, ναι. Απλώς δεν γίνεται 4 χρόνια να μην γίνεται ούτε ένα βήμα προς τα εμπρός για την εγκληματική οργάνωση. Για τον Ουρουάν, για τους κλειοδαρμούς, τίποτα. Δικαιοσύνη στα καλύτερά της. Τέλος πάντων, ο Τάκης Φίσας δεν βγήκε. Σε ενημερώνω έτσι για τα αθλητικά, αν δεν είσαι ενημερωμένος. Ναι, ναι, να με ενημερώνεις, ναι. Δεν βγήκε ο Τάκης Φίσας. Ποιος άλλος. Ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου δεν βγήκε. Κρίμα. Κρίμα. Η ατάκα του με το, σε ερώτηση τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό και την Α2, είπε όταν θα βγούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν φαίνεται να συγκίνησε. Και ο Πέτρος Κοζακούς. πολιτική απάντηση, στο Sport DNA συνέντευξη. Όταν, όταν θα βγούμε, λέει, κυβέρνηση, θα δούμε τι με αυτό το θέμα θα κάνουμε. Τι θα κάνεις εσύ. Τέλος πάντων, δεν βγήκε ο Πέτρος Κωνσταντινέας. Φάγα για... το παιδί μας. Ναι, παρότι τα πήγε καλά, αλλά έβγαλε μόνο μία έδρα η Μεσσηνία και εκλέχθηκε η Άννα Καραμαλή. Πάλι. Και ο Κικίλιας. Κικίλιας, εντάξει. Ήρθε μήνυμα στην εκπομπή των παιδιών πριν από εμάς. Το διάβαζα νωρίτερα για τον Κικίλια. Στον Γαλανομάτι Ξανθό Ασλαμά που μας λέει ότι τα οξύδες είναι οι άσχημοι και αυτή είναι η όμορφη. Ναι, ναι, αυτή είναι η ιερία φυλή. Λοιπόν, υπουργός ναι. Άμυνας ο Κικίλιας που στην μπασκετική του καριέρα δεν έβγαλε ούτε μία άμυνα. Βγάζει μια... Μόνο άμυνα έπαιζε. Ναι. Βράβο, δεν το θυμούνται σαν παίκτη μάλλον. Μόνο άμυνες έπαιζε. Και καμιά ψευτομανούρα. Ναι. Τέτοιο. Ήταν μετά την εποχή του Φάρη Χριστοδούλου που νομίζαμε ότι θα γίνει Φάρη Χριστοδούλου στον Πανιόνιο. Ναι. Αυτά σε πέντε. Ας το κλείσουμε εδώ το θέμα. Εκεί τι γίνεται, Σταύρο. Σταύρο, πάμε λίγο να, χρονικά να το πάρουμε. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που έβγαλες, παρότι πρώιμα ξαναλέμε με τα φιλικά, για το μάτσο Σαββάτου, και να πάμε μετά και στα επόμενα θέματα. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε. Εντάξει, το αστέριο να σου πω κάτι τώρα. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία προσπαθεί να αναπτυχθεί διαφορετικά. Σε φάση άμυνα νομίζω πρέπει και ο Γιαννούδης πριν, ο Δημήτρης.
δεν αλλάζει κάτι. Οι άμυνες είναι άμυνες, δηλαδή οι χώροι που κλείνονται με συγκεκριμένο τρόπο, το pressing κλείνεται με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή δεν θα αλλάξουν κάποια πράγματα δραματικά. Τώρα στην ανάπτυξη ο Πάοκ ξεκινά το 0, δεν έχει άλλο τρόπο. Εκεί λοιπόν θέλει χρόνο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν δουλεύεται κάποιος κορμός, δεν παίζουν οι βασικοί. Τέλος πάντων, μετά από όλα ο Πάοκ κέρδισε 3-0 την Νόρτσελαντ. Η Άρκμα την οποία μετά την κερδίση πήγε έβαλε 5 στην Πρίζ. Ναι. Θα λέμε και αυτά. Ωραία. Δείχνει η ομάδα οργανωμένη, δείχνει τέλος πάντων ότι έχει ξεπεράσει το σοκ της αποχώρησης Λουτσέσκου, αλλά εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ και να σου πω με σιγουριά ότι θα είμαστε έτοιμοι στην αμήνα. Ναι. Δεν είναι κάτι απλό. Ξέχωρα τώρα ότι μαθαίνουμε να γυρίζουμε σε δίδα, αλλάζουν οι άνθρωποι, καθελέχει, έφυγε ο προπονητής. Ο Λουτσέσκου ήταν ένας προπονητής υψηλού επίπεδου. Δεν είναι εύκολο να από τη μια στιγμή στην άλλη να τον βγάλεις από το μυαλό σου. Σαν οργανισμός. Εντάξει, δεν είναι κάποιος που δεν άφησε αποτύπωμα. Πλάκα κάνεις εννοείς. Άρα μην λέμε ευχολόγια, δηλαδή ξέρεις καμιά φορά και εμείς τον ενθουσιασμό μας λέμε τι ωραία, τι καλά και οι ασκήσεις και το ένα και το άλλο. Εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι η κεντρική ιδέα. Και η κεντρική ιδέα είναι ότι ένας οργανισμός πετυχημένος παλεύει να ουσιαστικά να αλλάξει τον ηγέτη του στο αγωνιστικό τμήμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι πιθανότητες τέλος πάντων είναι με το να μην με το να χρειαστεί χρόνο. Εντάξει. Όντως το επίπεδο τακτικής δουλειάς που κάνει ξέρω εγώ απελευθερία είναι καλό, δεν είναι κακό. Τα ζητούμενα που έχει προς τους παίκτες είναι φυσιολογικά, ορθολογικά. Προσπαθεί να παίξει ένα πιο γρήγορο τέλος πάντων παιχνίδι με πιο μεγαλύτερο ρίσκο στον πιλτά από τώρα τίποτας πιέζει, δεν ζητάει κάτι ακραίο, δεν ζητάει να ξεφορτωθείς την μπάλα, θέλει να παίζεις, θέλει τέλος πάντων κίνηση, θέλει πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί αν δεν έχεις τρεξίματα και κίνηση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είσαι σχεδόν καταδικασμένος, θα περάσεις μια Βασιλεία, θα περάσεις μια Σπαρτάκα, αλλά όταν θα παίξεις με την Μπενφίκα εκεί θα έχεις κάποια ζητηματάκια. Ναι. Άρα λοιπόν, εντάξει, είμαστε σε μια φάση τέτοια. Είμαστε σε μια φάση που παλεύει η ομάδα να αφήσει πίσω της έναν άνθρωπο που άφησε το στίγμα του για τα καλά και να υποδεχτεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φιλοδοξίες, έχει πολύ καλή προπονητική βάση και θέλει και αυτός να κάνει τη δουλειά του. Σταυρό, νομίζω ότι αν είχαμε τώρα 10 φίλους του ΠΑΟΚ και 9 θα σου λέγανε το εξής. Ίσως και οι 10. Ο Μελιόπουλος έχει αποχωρήσει, το έλεγες από την αρχή της εβδομάδας ότι πάει για δανεικός. Και ότι είναι πίσω ακόμα σε επίπεδο του ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Πάει ο Μελιόπουλος. Υπάρχει ο Κάτσε που ήρθε για να φύγει, δεν ξέρω αν μπορέσει να κερδίσει και να ανατρέψει την κατάσταση υπέρ του ο Εργκούς. Ο Μίσιτς, μια κρύο, μια ζέστη, μια μετριότητα. Πιάνεις θέσεις τώρα, έχεις πιάσει 3 άτομα από μία θέση στην οποία ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίχτες. Ναι, δηλαδή, ο Μελιόπουλος, για να πάρουμε μία-μία περίπτωση, ο Μελιόπουλος είναι ένα παιδί που πνευματικά δεν είναι έτοιμο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή φάνηκε από την πρώτη μέρα. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ ένας οργανισμός που ξέρεις, δηλαδή δεν θα είσαι σε θέση να σταθείς και δεν θα φανεί. Ξεκάθαρα. Θα φανεί με τον καλημέρα. Εντάξει. Ο Κάτσε. Ο Κάτσε ήρθε για να φύγει. Αλλά ο Κάτσε αυτή τη στιγμή είναι αυτός που έχει τα πιο πολλά χαρακτηριστικά, τα κεντρικά χαφ του ΠΑΟΚ και να παίξει αυτό που θέλει ο προπονητής. Δεν είναι καλό αυτό. Ξέχω ότι αγαπάμε τον Κάτσε, είναι δικό μας παιδί. Εντάξει, είναι ένα παιδί που το μεγαλώσαμε, που το σεβόμαστε, που παίζει πάντα αυτό που μπορεί κτλ. Κτλ. Για την συνολική εικόνα δεν είναι καλό το ότι ο Κάτσε αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει. Ο Μίσης είναι ένα παιδί που στην προπόνηση έχει ανέβει, δείχνει κάποια στοιχεία καλά, έχει κάποιες επιθέσεις πολύ καλές, αλλά μέχρι στιγμής άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε, τα δύο άσχημα ημίχρονα του ΠΑΟΚ στα φιλικά είναι με Μίσης μέσα. Ναι. Λόγω έλλειψης ταχύτητας. Αλλά και εδώ μιλάμε ότι σιγά σιγά και εκεί που λες ότι ο Καντουρί, ξέρω εγώ, έχει άλλα στοιχεία για να παίξει στο 8 και εντάξει δεν έχουμε ανησυχία σε αυτό το κομμάτι του 8ου, έχασε δύο προπονήσεις. Δεν είναι καλό. Ο Ντόγκλας την άλλη, τα έλεγε επίσης από την ημέρα και το βλέπουμε και εμείς στα φιλικά,
ότι ναι μεν διάθεση, ναι μεν τρεξίματα, ναι μεν αυτό, αλλά θέλει μια δουλειά πόλκη, ένα μήνα, δύο μήνες, δεν ξέρω, τρεις, το ξέρει ο προπονητής. Έτσι όπως πάει, ο Ντούγκλας Αγκούστο θα παίξει. Εντάξει, ναι. Αλλά... Ήθελα να καταλήξω, Σταύρο, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Και έχουμε 8 Ιουλίου. Τι συμβαίνει με αυτό, δηλαδή, τι να περιμένουμε. Εγώ πιστεύω ότι στις 18 που θα πάμε στο δεύτερο στάδιο, ναι, θα έχουμε και έναν με δύο παίκτες ακόμη. Ναι. Θα έχουμε πολλούς που να φύγουν. Αυτό, ναι, αυτό σημαίνει ότι ομάδα που είναι τώρα εδώ. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα δουλέψουμε με το τελικό γκρουπ. Το σίγουρο είναι ότι θα πάρουμε ένα εξάρι άμεσα. Εξάρι, δηλαδή μουμαρά και τη μάνα του. Για την ισορροπία, όπως είπα, από την Φερέιρα, χρειάζεται να παίξει εκεί. Να έχει πέντε πίσω από την μπάλα του, 7-1 να παράγει και να έχει δυνάμεις και τρεξίματα. Τώρα θα χρειαστεί και οχτάρι, εγώ είμαι σίγουρος. Δεν περιμένω Βέμπλουμ, μου αρέσει ότι θα αργήσει. Δεν μπορείς να πας έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Ναι, υπάρχει μεγάλο θέμα. Εντάξει, αν ο Καντουρί είναι καλά, αλλά πώς μπορείς να το εγγυηθείς αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να κάνεις να ψάξεις ένα θέμα, αγάπη και στέλνει μετά. Πόσα παιχνίδια ο Κατουρί έπαιξε σε ρί. Ναι. Χωρίς να τραυματιστεί. Ναι. Εντάξει, θέλω να το κάνετε αυτό. Το πράγμα και ο ίδιος, δηλαδή το λέει, δεν είναι κάτι. Δεν τον ανησυχεί. Εντάξει. Είναι σαφές ότι αισθάνεται καλύτερα σε αυτή τη θέση. Είναι η θέση του. Δεν ήταν ποτέ έξτρα, δεν ήταν ποτέ δεκάρι. Τις καλές του σεζόν σε Νάπολη και Τωρίνο τις έκανε σαν οχτάρι. Εντάξει, άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ναι, μεν ο Κατουρί μπορεί, έχει τα στοιχεία να παίξει από τη θέση. Για μένα, δηλαδή, αν ο Κατουρί ήταν υγιής, ο Πάουκ δεν είχε λόγο να πάρει τον Ολιβέιρα. Αν θέλει τον Ολιβέιρα, τέλος πάντων, ακόμα. Ναι. Γιατί και αυτό είναι ερωτηματικό. Δεν έχουν κάποια διαφορετικά στοιχεία οι δύο παίκτες. Μπορείς να... Μιας και μιλάμε για τον Ολιβέιρα Κατουρί και να το κλείσουμε, μπορείς εσύ να εγγυηθείς ή ο Πάουκ κατ' επέκταση. Το αν ο Ελ Καντουρί 20 Αυγούστου δεν του γυρίσει το μάτι και θέλει να πάει στην Ιταλία, δηλαδή δεν πρέπει κάποια στιγμή. Άκουρε εσύ, ο Καντουρί θέλει να φύγει, γιατί δεν παίζει τη θέση του. Ναι. Όταν δεν παίζει τη θέση σου και δεν είσαι 32, είσαι 29. Ωραία, ξέρεις ότι χάνεις σε αξία. Σωστό. Άλλοι, δηλαδή ο Καντουρί τώρα έπαιξε με την Νόρτσελαντ ένα ημίχρονο και είχε μια κάθετη που την είδαμε όλη τη σεζόν πέρσι. Την είδαμε που θέλει να πέρασε μια τέτοια κάθετη. Όχι, και γενικά ήταν άλλος παίκτης. Ναι, δηλαδή, και εσύ είναι τέλειο, αν σε βάλω να κάνεις άρι, ωραία, θα ψάξεις μια, ναι, την ευκαιρία να φύγεις, να πας κάπου αλλού. Ναι. Άμα πρέπει να γράψεις για τον Καρυπίδη πόσο μεγάλος παράγοντας είναι και ότι ο Φετβάς δίνει... Εύκολα, φίλε, εύκολα. Ξέρω εγώ, δεν σας βλέπουμε. Και ο... Και Σιώπης δεν ήταν δανεική, αλλά ήταν δεύτερη. Σωστό είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι ξεκάθαρο θέμα με τον Καντουρί δεν είναι θέμα διάθεση. Είναι θέμα ότι αν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα σου βγάζει θέμα ανά 2-3 παιχνίδια. Γιατί αυτό συμβαίνει. Ναι, εδώ λοιπόν έχουμε το θεματάκι. Είναι γιατί όμω έχει σφίξει. Ο Καντουρί για μένα μπορεί να είναι και το καλύτερο οχτάρι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά σου βγάζει μέσα σφίξιμο στο δικέφαλο, ναι, στην προπόνηση χθε. Και μένει 2 μέρες εκτό και σήμερα το πρωί εκτό. Ναι, πρόβλημα. Άρα λοιπόν. Έχουμε θεματάκι σοβαρό. Το ξέρουν. Δεν λέμε εμείς κάτι που δεν ξέρει ο Πάουκ. Ναι, φυσικά το ξέρουν. Σημαίνει εδώ καιρό. Επειδή δεν έχουμε, ναι, Σταύρο, δεν πέσουμε έξυπνοι. Επειδή δεν έχουμε πολλή εικόνα για το Λάμπρο, γι' αυτό σε επικαλούμαστε την βοήθειά σου. Ο Λάμπρο για μένα είναι το παίκτη σας. Ναι, και μάλιστα. Και φίλος ρωτάει αν τον βλέπεις ότι πατάει καλά και μένει. Και αν υπάρχει ενδεχόμενο δανεισμό, εντάξει, νομίζω ο δανεισμός δεν υπάρχει. Όχι, δεν φεύγει. Ναι, πώς θα φύγει, ρε παιδιά, ο Λάμπρο. 18 γκολ έχει βγάλει από 50 της ομάδας του πέρσι. Σε γκολ ασίστ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει. Ναι. Και έτσι όπως παίζει ο Πάουκ που θα χρησιμοποιηθούν Πέλκας και Στόχο, νομίζω, σε κομστράκερ αρκετά, θα υπάρχει και χώρος. Και οι απαιτήσεις του συστήματος είναι, παιδιά, αθλητικά. Δεν είναι... Δηλαδή θα μοιραστούν παιχνίδια, θα γίνει rotation πιστεύω. Δεν μπορεί να βγει, είναι όπως η ομάδα του Τούντορ μπορείτε να φανταστείτε, η οποία δεν είχε όμως βάθος, έπαιζε εκπληκτικά στην αρχή, αλλά δεν ξέρω να τα φλάσεις μετά επειδή δεν μπορούσε να κάνει rotation. Ναι. Εδώ θα πρέπει να γίνει αλλιώς το πράγμα. Η ομάδα θα τρέχει. Ναι. Θα τρέχει. Η απέτηση του προπονητή είναι για μια ομάδα με ένταση. Δεν είναι μια ομάδα που σετάρει.
είναι άλλο πράγμα. Τουλάχιστον δημιουργικά και όταν θα μένει για να κάνει το διπλές. Όταν θα μένει ψηλά. Ναι. Δεν είναι χάνουμε την μπάλα και όλοι πίσω από αυτήν. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Γαϊτανίδης που ο Μπέλ Φερέιρα έκανε τοποθέτηση για αυτόν χωρίς καν να το ρωτήσετε. Ο Γαϊτανίδης έχει μια αγριά κινδύνη που σε συνδυασμό με τα στοιχεία του. Κοιτάξτε, είναι μερικά πράγματα που δώσω που τάχεις ή δεν τάχεις. Ο Γαϊτανίδης τι έχει σίγουρα, νούμερα. Είχε δηλαδή 18 γκολ, 18 assist. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που έκανα μόλις τώρα, ναι. Παρασύρθηκα. Ναι. Ναι, ήταν κάτι σοκολατάκια. Δηλαδή, ωραία. Ναι. Με στέβια είναι Σταύρο. Είχε 18 γκολ, 18 assist. Στέβια, τα σοκολατάκια. Στέβια, στέβια. Ωραία. 18 γκολ, 18 assist είναι τεράστιο νούμερο. Φοβερό είναι. Ανεξάρτητα αν είναι στην ΚΑΠΑ 19. Εντάξει. Συμμετοχή σε 36 γκολ. Έχουν ελάχιστοι παίκτες σε αυτές τις ηλικίες. Που σημαίνει λοιπόν ότι η βάση του ποδοσφαιρική είναι ότι έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Τι άλλο έχει, θράσος. Ωραία, δεν τους βλέπει. Κανονικά δεν τους βλέπει. Δηλαδή είναι σαν να είναι ο Γαϊτανίδης 30 χρονών και να είναι οι άλλοι 22. Αυτό είναι καλό στην αρχή. Εδώ λοιπόν πρέπει ο Γαϊτανίδης και ο κάθε Γαϊτανίδης να ισορροπήσουν στο που βρίσκονται και το θράσος τους να πάει προς τη θετική πλευρά. Όχι στην αρνητική. Δηλαδή, ναι, χρειάζεται η τρέλα, αλλά και η τρέλα έχει όρια. Για μένα ο Γαϊτανίδης εκμεταλλεύεται το χαρακτήρα του αυτήν τη στιγμή. Ο οποίος όμως μπορεί να του γυρίσει μπούμερα να το φιλοσοφήσει σωστά. Ναι. Το έχουμε δει πολλές φορές με παιδιά τέτοια. Και μπορεί να είναι... Αλλά η φάση η ποδοσφαιρική είναι goal assist, ένταση στο παιχνίδι του, είναι παντού, ένταση. Και έχει και μια τεχνική πάρα πολύ καλή και το ένας με έναν έχει, ωραία, και δεν φοβάται, έχει μια άγνοια κινδύνη. Και μπορεί Σταύρο να είναι και ευνοημένος από την αλλαγή προπονητή, γιατί με Λουτσέσκου θα έπαιζε ένας μπροστά, οπότε Ακπομ, Σβιντέρσκι, αν πάω από τούτης κι άλλων, μπορεί να μην έπαιξε ούτε σε φιλικό, αλλά που ξαφνικά προέκυψε η ανάγκη για 4 επιθετικούς στην προπόνηση, ναι, είναι και θέμα σε κυριών. Το 18 μπορεί να φτάσεις, το έχει κάνει ως εξτρέμ. Είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό που λέω. Ναι. Τέλος πάντων, ο σύγχρονος εξτρέμ είναι υποχρεωμένος να παίζει τρεις θέσεις. Τρεις δύο πλευρές και τον θέση πίσω από το φόρ. Μακάρι να μιλάμε. Αυτή είναι μακάρι... η απέτηση. Μακάρι να μιλάμε, Σταύρο, απλά... και την επόμενη διετία του Γαϊτανίδη, γιατί ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει με τσιγκάρα, θα ξέρεις. Ναι. Εγώ τον τσιγκάρα το θέλω καλύτερο παίχνο με Λιόπουλο. Αρκετά παιδιά είχαν ανάλογο ξεκίνημα και σε βάθος χρόνου σταμάτησαν να μας απασχολούν. Μακάρι ο Γαϊτανίδης ή ο Τσιγκάρας ή τα παιδιά που φύγαν δανεικοί να μας απασχολούν και τα επόμενα χρόνια. Ναι. Στα παιδιά είναι απόκειται, αν έχουν το μυαλό μέσα στο κεφάλι του. Εγώ θέλω να δω αύριο. Εγώ θέλω να δω αύριο με τη συμβόλαιο του Τσιγκάρα βασικό. Ναι. Θέλω να τον δω. Δεν πήρε ακόμα. Κάποια λεπτά πήρε. Δεν το έλαβε να δείξει. Εγώ θέλω να τον δω. Δεν θα είναι ακόμα σε top φάση, αλλά έχει κάποια στοιχεία τα οποία δουλευτούν. Θα είναι ένας χαφ του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 10 χρόνια. Γιατί? Θέλουμε να ξοδεύουμε λεφτά. Έχουμε παίκτες. Προφανώς και είναι απαραίτητο γι' αυτό. Ναι. Αύριο στις 8 Σταύρο φιλικό. Είμαστε σε μια χώρα άμπαλη, εντάξει. Δηλαδή τώρα η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ είχε τον Χαλτσιστραβό, που εγώ που τον είδα δεν έκανε λάθος. Ναι. Και παίζει στο 10, δεν παίζει. Έχει 15 παίκτες γύρω του, δικούς του και αντιπάλους. Ωραία. Ναι. Και όμως αυτός ο παίκτης, ξέρεις, δεν φτάσεις, μιλάς με κάτι ομάδες όπως ο Μπενίκα και λένε, δεν μου, θα βρεις καλύτερο. Καλά, ψάξε. Ψάξε. Ναι. Θα βρεις καλύτερο, έτσι. Σταύρο, είναι το τελευταίο φιλικό του πρώτου σταδίου. Εκεί μετά πάτε Ρουμανία μετά. Όχι, δεν είναι το φιλικό. Το πρώτο στάδιο είναι η Ρουμανία. Το πρώτο τελευταίο. Ναι, εντάξει, ναι. Επί Ολλανδικού εδάφους, να το πω καλύτερα. Επί Ολλανδικού εδάφους. Θα αλλάξουμε πόλη. Ναι. Έχουμε ένα κανάλι εκείνη τη μέρα. Ναι. Ο Ερίκος τα έκανε, μπουρδέλο τα έκανε. Ούτε ένα... Τέλος πάντων. Μην αρχίσω να κράζω τώρα. Πάμε πτήσε, το νομίσουμε τα μπάξι, θα πάμε τρένα, πάμε στα ετχόμενα, να πετάξουμε. Σοβαρά τώρα. Ζήσε μάιμου να βάζει φίλοι.
Δηλαδή θα έχεις χάσει 4 τσάντες εσύ. Δεν υπάρχει στάδιο που λες. Δεν υπάρχει. Να τελειώσουμε κάποια στιγμή την πλάκα, να μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, θα είναι το τρίτο φιλικό πάντως για τις Βόλες Σταύρου. Παρά να μιλάμε που νομίζεις εδώ με το ότι έχει βόμβα γιατί κάποιος ξέχασε την τσάντα του 40 κιλά εκεί στη μέση του πουθενά. Και είχε συναγιαλμούς. Συμβαίνουν αυτά. Και κάποιος έκανε το καλύτερο σπριν του στη ζωή του. Τίποτα. Στέργιο, αν τίποτα. Θυμάμαι καλά. Πάνω από τον κόσμο Σταύρο περνούσα. Πάνω από τον κόσμο περνούσα. Άστο. Σε 9,81. Συμβαίνουν ναι, αυτά. Ναι. Όποιος ήταν Σταύρο, κάτω, όποιος ήταν κάτω από 1,70 περνούσε από πάνω του. Όπως έτρεχα. Ναι, το ξέρω Στέργιο. Είδα. Είδα τις αθλητικές σου ικανότητες. Ναι. Εκείνη τη μέρα. Νομίζω της Γερμανίας. Είδα ότι αν είχε μπει βόμβα θα είχαμε αναπτυχθεί όλοι. Χαμπάρ δεν πήραμε. Ναι. Ότι άφησε κάποιος μια τσάντα. Θα είναι το τρίτο φιλικό για τις Βόλες. Νίκησε μια ομάδα, μια πειραρία 11-0, μια Ντάφτσεν, 1-1 με την Έμεν. Ναι. Ήταν να παίξει φιλικό με τη Γάνδη, αναβλήθηκε. Τρίτο φιλικό θα είναι το αυριανό Τσβόλε ΠΑΟΚ. Και έχει να παίξει και με τον Αστέρα. Ορίστε. Δέκατη. Όχι ψέματα. Έχει να παίξει και με τον Αστέρα Τρίπολης, η Τσβόλε. Μισό λεπτάκι. Είτε παρά τη Φορτούνα Σιντάζ, αυτό μας ενδιαφέρει. Περίμενε, 18-19. Περίμενε. Λοιπόν, Τσβόλε. 13η, η Φορτούνα Σιντάζ, 15η. Αλλά είναι πάνω από τη Φορτούνα Σιντάζ. Πάνω. Είχε και 5 βαθμούς πάνω από τη Φορτούνα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ καλή ομάδα στα η Τσβόλε. Πρέπει να έχουμε παίξει μαζί τους άλλες 5-6 φορές, αν θυμάμαι καλά, με τις Βόλες, κάθε καλοκαίρι. Κάτι ξαφνικά, είναι που βαράνε όλοι. Βρισκόμαστε, ναι. Καλά, και προχθές όλο βαρούσαν λίγο. Όλοι βαρούσαν προχθές. Ναι. Εντάξει. Μετάδοση μου καλή στο ΠΑΟΚ TV. Πάρα πολύ καλή, Σταύρο, σε απολαύσαμε πραγματικά. Πάλι καλά που σε παρακάλεσαν για να πεις το ναι. Ήταν σκληρή διαπραγμάτευση από ό,τι έμαθα. Ωραία ήταν. Δεν μου λες, για αύριο τι ισχύει. Τα έσω θα πήγα στο χαμόγελο του χοντρού. Του χοντρού είπε. Τι είπε. Σταύρο, αύριο τι γίνεται. Αύριο δεν έχω ιδέα. Τι να γίνει. Α, δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Α, νομίζω για το ΠΑΟΚ TV. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Α, δεν υπάρχει ακόμα. Περιμένουμε τον Παναγιώτη Ανωνιάδη που μας έφερε σοκολατάκι και έφυγε. Δεν μου λες, πάντως σίγουρα θα υπάρχει ΠΑΟΚ TV, απλά περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει τη μετάδοση, έτσι. Δεν έχουμε ιδέα. Α, ωραία. Εντάξει. Λίγο πριν κλείσουμε κάπου που παίζουμε. Πού δεν σου πω, λέγε, πάντα λίγο. Μέχρι να βρει ο Στέργιος, να σου πω ότι υπάρχουν δύο σενάρια. ZWOWKE. OWKE. Από εδώ που είναι, δεν με ενδιαφέρει γενικά που είναι. Εμείς να πάμε. Δεν θα πάει ο Πέπε Πικίλα. Σταύρο, μπορείς να αφήσεις λίγο τα σοκολατάκια στην άκρη τώρα που μιλάμε και να τα φας μετά. Ναι, βεβαίως. Ναι, άφησα. Ακούμε ότι δεν τα έχεις αφήσει και ότι έχεις πάει 10 σοκολατάκια σε 10 λεπτά. Είναι πολύ μικρά, να ξέρεις. Θα γυρίσεις σε καλή κατάσταση, ε. Τα σνίτσελ, τα σοκολατάκια, όλα καλά. 33 χιλιόμετρα. Δεν είναι 3 ώρες. Πάλι καλά, γιατί άλλοι το κάναν το λάθος και το πλήρωσαν. Ενώ αν ήταν κοντά θα διαπρέπανε, λοιπόν. Αυτό τους έφταξε, Στέργιο μου. Ναι. Λοιπόν, αυτά, Σταύρο, σας αφήνουμε. Καλά, καλά, παιδιά. Περισσότερα στο Λίμπερο σε επόμενες εκπομπές. Καλή συνέχεια. Στο Σταύρο και την Ελένη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η προετοιμασία και η κάλυψή της, όπως και τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι μια προσφορά του Ότο Καλογεράς. Καλό θα είναι πριν ξεκινήσετε κάποιο μεγάλο ταξίδι να είστε σίγουροι ότι το αμάξι σας είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Για την ασφάλεια τη δική σας, την ασφάλεια της οικογένειάς σας και για την ασφάλεια των απέναντι, που θα πρέπει να τους σκέφτομαι και να τους σκεφτόμαστε και αυτούς. Το Ότο Καλογεράς σας προσφέρει ολοκληρωμένο συνεργείο για σέρβις, υπάρχει φανοποιείο, υπάρχει βαφείο, υπάρχει μήμα με ανταλλακτικά και σας δίνει το Ότο Καλογεράς και αυτοκίνητο αντικατάστασης, αν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας. Με 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδία, σε περίοδο 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μοντανιών Θέρμη και στο otokalogeras.gr. Επίσης, η προετοιμασία είναι μια προσφορά από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, η οποία σας προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Παρακαλώ, πριν ανανεώσετε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, ζητήστε από τον Μαργαριτόπουλο να σας κάνει μια προσφορά και θα διαπιστώσετε και στην πράξη ότι όντως έχετε τις πιο χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς ό,τι αφορά την ασφάλεια
του αυτοκινήτου σας. Υποχρέωσή τους του καλοκαιρά του Μαργαριτόπουλου είναι να φροντίζουν τα συμφέροντα των πελατών τους πριν και μετά την ασφάλιση, χωρίς να ταλαιπωρήσετε. Μαργαριτόπουλος.com και στο 2310-911-701. Να πάμε τώρα στο διάλειμμα που δεν κάναμε και να επιστρέψουμε λίγο με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μαζί μας είναι τα ΝΑΚ, στα οποία υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις μέχρι και 50% στα τρία μεγάλα καταστήματα. Πλατεία Αγίας Σοφίας, Mediterranean Cosmos, και Αριστοτέλους Τσιμισκή. Ναι, και Ελευθέρας Βενιζέλος και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ για όλους. Και φυσικά τα καταστήματα stock με προσφορές μέχρι και 70%. Αλλά ήδη περνώντας αγάπη από το τελευταίο κατάστημα χρονικά της ΝΑΚ που έγινε, Αριστοτέλους Τσιμισκή, είδα μια αυξημένη κίνηση. Ναι, υπάρχει κόσμο που. Καλό είναι και για μας γενικότερα να εκμεταλλευτούμε τις προσφορές και λίγο το εμπόριο να κινηθεί. Καλή περίοδος είναι, πολλές προσφορές και ειδικά στα ΝΑΚ νομίζω θα βρείτε όπου θέλετε σε πολύ χαμηλή τιμή. Μαζί μας και ο Φτύκας, δεύτερη ώρα, πλακάκια και είδη γηγενής, τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Για όσους θέλουν να ανακαινήσουν ή να ανανεώσουν τον μπάνιο τους, ο Φτύκας θα δώσει τις λύσεις. Περάστε μια βόλτα από όλων όσους 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού ή πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο πριν κλείσουμε. Άξι, για ήταν σήμερα. Ήταν γεμάτη η ημέρα, είχαμε και τον Δημήτρη Γιαννούλη, είχαμε και την Ελένη και τον Σταύρο. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στο Δήμο του Εξωτερικού για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Από τη μία υπάρχει στο Μεξικό ένα σενάριο που θέλει τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό εννοείται. Να ενδιαφέρονται για τον Diego Reyes, το οποίο ξαναγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα ξανά βγαίνει στην επιφάνεια. Πρόκειται για 26χρονο κεντρικό αμυντικό. Πρέπει κάποιος να πει στους Μεξικάνους ότι ο ΠΑΟΚ όχι απλά είναι υπερκαλυμμένος σαν στόπερ, μπορεί να είναι η θέση που έχει τις πιο πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι κάτι που γράφουμε στο Μεξικό. Μπορεί να έχει Ολυμπιακός ή να κολλήσαν και τον ΠΑΟΚ για να εύκολα ανεβάζουν την αξία του. Εκεί που νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι στο άλλο δημοσίευμα που προέρχεται από Ιταλία. Mm-hmm. Για τον Ντανιέλ Βέρντε, Στέργιο, που τις τελευταίες ημέρες παίζει λίγο για την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Ο Βέρντε που λήγει το συμβόλαιο του χρόνου το 20. Μάλιστα. Η ΑΕΚ όμως τον θέλει και δανεικό, ενώ λήγει το συμβόλαιο του. Τι τον πάρει. Η Ρώμα δεν θέλει να ανανεώσει τον παίκτη και να τον δανείσει ξανά. Δεν έχει αυτό το σενάριο στο μυαλό της. Θέλει χρήματα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει μεγάλη πρόταση. Έκανε μια πρόταση, νομίζω, που δεν ξεπέρασε το εκατομμύριο, ενώ η Ρώμα θέλει πάνω από 2 εκατομμύρια για τον παίκτη. Και σήμερα, ας πούμε, γράφει στην Ιταλία ότι έχει εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ και μάλιστα μεγαλύτερο από αυτό της ΑΕΚ, το οποίο μετουσιώνεται και σε καλύτερη πρόταση οικονομικά. Ναι. 23 χρονών ο Ιταλός, μεσοεπιθετικός, παίζει κυρίως στα δεξιά, αλλά και στον άξονα και στα αριστερά της επίθεσης. Πέρυσι ήταν δανεικός στην Ισπανία, με την Βαγιαδολή πραγματοποίησε 26 συμμετοχές συνολικά σε πρωτάθλημα και κύπελλο και είχε και 6 γκολ. Αλλά και αυτό το σενάριο νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη βάση για τον ΠΑΟΚ. Και μόνο που βλέπεις σε τίτλο ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ ή στην άλλη περίπτωση στο Μεξικό ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, νομίζω κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Ειδικά στην περίπτωση του Βέρντε, έχει τουλάχιστον μία-μιάμιση εβδομάδα που υπάρχει στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και προσπαθεί η ΑΕΚ να τον κάνει δικό της. Και ξαφνικά σήμερα από την Ιταλία μπαίνει και ο ΠΑΟΚ στο κόλπο. Ίσως αυτό κάτι λέει. Το σημειώνουμε. Αυτά αναφέρονται γενικότερα στην Ευρώπη. Προφανώς το όνομα του ΠΑΟΚ παίζει παντού, γιατί πολλοί παίκτες συνδέονται μαζί του. Αλλά λίγα από αυτά τα δημοσιεύματα έχουν υπόσταση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ναι. Για τον παίκτη. Απ' την άλλη, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, ίσως και μέρες, ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου καλεί τον Ολιβέιρα, Στέργιο. Θέλει, λέει, τον Σέρτζιο Ολιβέιρα στην Σαουδική Αραβία. Ξεκίνησε να αναπαράγεται αυτό νομίζω και στην Πορτογαλία πλέον. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Ολιβέιρα συνεχίζει την προετοιμασία του με την Πόρτο. Ο ΠΑΟΚ, έχουμε πει εδώ και μέρες ότι είχε ανοίξει ένα διάβλο, αλλά δεν προκύπτει ακόμα κάτι. Δεν αλλάζει κάτι από πλευρά Πόρτο. Δεν ανεβαίνει άλλο ο ΠΑΟΚ. Νομίζω κιόλας λίγο λογικό, γιατί μετά ξεφεύγουν τα νούμερα. Και δεν υπάρχει προς το παρόν καμία εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα για τον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Μάλιστα. Στο τεβάτο το μπάσκετ είχαμε πριν από δύο μέρες την ανακοίνωση του Σούλη Μαρκόπουλου στον Άρη. Ναι, επιστρέφει στους πάγκους ο πρώην
τεχνικός του δικεφάλου. Συναντήθηκε, βλέπεις, στο ΠΑΟΚ 24 ο Φιλ Γκος με τον Πέτσα Στοιάκοβιτς. Στο Las Vegas. Las Vegas, θερία. Δύσκολα περνάνε και οι δύο. Κακή ζωή. Παίζα μια χαρά. Κάτι σαν τεχνικός σύμβουλος ή αθλητικός διευθυντής, δεν έχει σημασία ο όρος, στους Sacramento Kings. Άσχημα, ναι. Μαζί με τον Vlade Divac είναι οι δύο άνθρωποι που ουσιαστικά κάνουν όλο τον προγραμματισμό των Sacramento. Ωραία. Και ο Φιλικός στους Wizards. Και είναι για το Summer League εκεί πέρα. Στο θέμα που μας καίει, τι γίνεται με την μπασκετική ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι. Ενδεχομένως να υπάρξει μέσα στη βδομάδα. Ας υπάρξει, εδώ είμαστε. Θα ενημερωθείτε πρώτοι από το ΠΑΟΚ 24, όπως είχατε ενημερωθεί και για την παρέτηση του Μπάνε Πρέλεβιτς. Αλλά καλό θα είναι να τελειώσει η ιστορία, γιατί και εδώ δεν πιέζει τόσο χρόνο όσο πιέζει την ποδοσφαιρική ομάδα να πάρει χάφ. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ομάδα που ουσιαστικά τώρα που μιλάμε είναι ακέφαλη. Δεν νομίζω να υπάρχει διοίκηση. Γενικότερα να κινείται κάτι. Τίποτα. Υπάρχει μια στασιμότητα, τουλάχιστον αυτό φαίνεται προς τα έξω. Περνάνε οι μέρες. Καλό θα είναι να τελειώσει και αυτό το θέμα. Εντάξει, από την άλλη πλευρά υπάρχουν προσαφαιρέσεις στις υπόλοιπες ομάδες του δικεφάλου. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχουν μεταγραφές. Έχουν ηρεμήσει λίγο στο βόλεϊ. Μετά από μια εβδομάδα που κάθε μέρα έχει κάτι. Ναι. Μετά τη Γενική Συνέλευση, νομίζω, ακριβώς το καπάκι, τώρα υπάρχει μια ηρεμία. Έγιναν πολλές κινήσεις μαζεμένες στο βόλεϊ. Παντρεύτηκε χθες ο Σωτήρης Σωτηρίου, όχι προχθές, το Σάββατο, με την κόρη του Σούλη Μαρκόπουλου, Στέργιο. Ήταν εκεί πολύ παίκτες του ΠΑΟΚ. Να ζήσουν τα παιδιά. Ο Σωτηρίου, ο οποίος επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Από τη νέα σεζόν θα παίζει κανονικά ξανά στον δικέφαλο. Έχει διάφορα, έχει. Και στο βόλεϊ έχει και γενικότερα στο τμήμα του ΑΣ νομίζω γίνονται κινήσεις και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Στο μπάσκετ δεν γίνεται. Εννοείται χθες πως τα παιδιά μας οι Βραζιλιάνοι είδαν το Βραζιλία-Περού. Χάρηκαν νομίζω για την νίκη της Βραζιλίας 3-1. Έγινε και πολύ ρε εκεί πέρα. Επέστρεψε στους τίτλους η Βραζιλία. Στη φωτογραφία είναι ο Ερίκε, ο Μάτος, ο Ντόγκλας Αγκούστο και ο Ροντρίγκο. Λείπει ο Ζαμπά. Τη φωτογραφία τουλάχιστον. Έπαιζε FIFA. Ανέβασε stories. Έπαιζε FIFA. Ναι. Και είχε δουλειά. Και ο Δημήτρης Λιμνιός. Μισός. Μισός Βραζιλιάνος. Μπορεί να έπαιζε και αυτός. Έλληνας. Μπορεί να έπαιζε και αυτός. Ναι. Γιατί όχι. Ενρίκε εκεί αγχωμένος βλέπει. Επέστρεψε η Βραζιλία στους τίτλους μετά από 12 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν θεωρηθεί τίτλος στο κύπελο συνομοσπονδιών, το οποίο κατέκτησε το 2013. Ναι. Αλλά γενικότερα είχε πολλά χρόνια η Βραζιλία να πάρει Κόπα Αμέρικα και νομίζω περισσότερα να κατακτήσει το Μουντιάλ. Ζαμπράνο στο Περού, Στεριό. Να τα λέμε δεν όλα. Δεν μπόρεσε ο Ζαμπράνο, δεν τον θέλατε, δεν σας άρεσε. Έτσι, αυτό ξαναπέστω. Έτσι. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Τον καθάρισε ο Λουτσέσκο, αγάπη. Μέσα σε μισή μέρα. Ήταν εκείνο, το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Με την ΑΕΚ ήταν, ναι. Όπου αποβάλλεται. Ποιος είχε αποβληθεί, ο Αραούχο της ΑΕΚ. Ή ο Λιβάγια. Νομίζω ο Αραούχο ήταν. Στο πρώτο δεκάλεπτο, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη μου σκέψη, όπως όλων, ήταν ότι πρέπει να βγει ο Ζαμπράνου, γιατί μετά από 2-3 λεπτά πήρε κίτρινη κάρτα. Και λέγαμε βγάλ τον τώρα. Το βλέπαμε όλοι. Δεν τον έβγαλε ο Λουτσέσκου. Ναι. Τον έδωσε κάποιες οδηγίες ότι πρόσεξε τη συμπεριφορά σου. Ο Περουβιανός φυσικά αποβλήθηκε. Εύκολα. Το βλέπεις, το έπαιξες. Και τα πήρε στο κρανίο ο Λουτσέσκου όταν έκατσε και είδε ολόκληρο το μάτς μετά, μόνος του. Ναι. Γιατί κοινό του αγώνα, okay. Απλά εκνευρίστηκε πάρα πολύ που αποβλήθηκε ο Ζαμπράνο σε ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ έχασε με 1-0. Και ήταν, αγάπη, η μία από τις τρεις συνολικά ήττες που έκανε ο ΠΑΟΚ στη διετία Λουτσέσκου στο πρωτάθλημα. Ναι, η τελευταία νομίζω, πριν το μεγάλο σερί. Ναι, ήταν ήττα τον Ολυμπιακό με 1-0, ήττα από την ΑΕΚ με 1-0, κολλητά. Και ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Δεν έκανε άλλη ήττα ο Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ στη Σούπερ Λίγκα.
Και βλέποντας λοιπόν το παιχνίδι ξανά και διαπιστώντας ότι ο Ζαμπράνο όχι μόνο δεν προστάτευσε τον εαυτό του και τον ΠΑΟΚ, αλλά πήγαινε φυρί-φυρί να πάρει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί πριν δεχτεί τη δεύτερη κίτρινη κάρτα υπάρχει φάουλ που ήταν για κίτρινη κάρτα, αλλά του τη χάρισε ο διαιτητής, τον καθάρισε σαν αυγό και τον έθεσε εκτός ομάδας τον Κάρλο Ζαμπράνο. Έπαιξε πάντως όλο το Κόπα Αμέρικα ο Ζαμπράνο. Δεν τον θέλατε όμως. Εντάξει, ρε Στέργιο. Αυτά και για τον. Μήνυμα Κρέσπο, σκεφτόμουν τον πρωί όταν το μετέφραζα. Μήνυμα Κρέσπο για Μαλεζά, είδες. Είδα, ναι. Συγκινήθηκες, όχι. Όχι. Αυτό θα το περίεργο, ρε φίλε. Δεν συγκινήθηκα. Δηλαδή. Για μένα είσαι ο ΠΑΟΚ, είπε ο Κρέσπο για τον Μαλεζά. Ναι. Τραβηγμένο νομίζω λίγο. Εντάξει, ρε Στέργιο, τι να του πει δηλαδή. Αντί ήθελε να του πει άνθρωπο, το έκανε λίγο πιο. Να το πει αντίορχηγε. Το έκανε λίγο πιο δραματικό. Το είπε και το αντίορχηγε. Πιο πάνω. Α, το είπε. Ένα μήνυμα 50 λέξεις είναι. Δεν είναι 10 λέξεις. Εντάξει, το εσύ ο ΠΑΟΚ είναι για μένα λίγο τραβηγμένο. Εσύ είσαι για μένα ο ΠΑΟΚ. Για τον καθένα τα πράγματα έχουν άλλη σημασία. Δηλαδή, αλλά Λουτσέσκου, για μένα εσύ ο ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, άλλο για μένα έχει αγάπη έξω 15 βαθμούς τώρα. Και θα πούμε έξω και θα μας φυσίζει το αεράκι. Για μένα έχω ρεπό σήμερα. Αντίο. Ναι. Εντάξει. Όχι, ρε, ήταν πέρα ωραίο. Από την πλάκα. Εντάξει, ωραίο ήταν, οκ. Παρότι λίγο τραβηγμένο. Θεωρώ εγώ. Καλή επιτυχία στο Στέλιο. Θα είναι η τελευταία του χρονιά. Θα είναι η πρώτη τελευταία. Ό,τι και να αποφασίσει. Καλή επιτυχία στην Ξάνθη. Δεν ήθελε ακόμα ο Μαλεζάς. Σωστά για μένα, γιατί παρότι δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ πέρσι, παραμένει ένα στόπερ ενός πάρα πολύ καλού επίπεδου. Γιατί η Super League είναι όχι απλά μια χαρά. Είναι νομίζω μια πολύ καλή μονάδα. Μιλώντας πριν από μήνες με τον Μάκη Μπελεβόνη, τον πρόεδρο του Πανετολικού, τον έκανα μια ερώτηση: ποιον θα ήθελες από τον ΠΑΟΚ, αν είχες την ευκαιρία, και μου απάντησε τον Στέλιο Μαλεζά. Καλό, Μαλεζά, άμα δεν υπήρχε πέρυσι στο ξεκίνημα τη σεζόν εκείνο το θέμα με το Χατσερίδη και να παίξει ο Χατσερίδης, γιατί είναι η μεταγραφή και όλα αυτά, νομίζω θα ότι θα είχε θα πάρει παιχνίδια. 12 μάτσα έκανε. Ναι, θα είχε πάρει παιχνίδια, θα είχε παίξει κανονικά, τον είχαμε δει και μέσα στη σεζόν. Ήταν πολύ ανώτερο από το Χατσερίδη, αλλά υπήρχε εκείνη η κατάσταση τέλο πάντων στο ξεκίνημα. Έπρεπε να παίξει ο Χατσερίδης, καταλάβαμε όλοι μετά τι έγινε. Σταμάτησε να υπάρχει επιλογή του Χατσερίδη. Το πέρσι... Χατσερίδη τι κάνει πλάκα-πλάκα. Μπορεί να είναι στις Μαλβίδες, ξέρω εγώ. Φτάνει, ρε, ένα μήνα πέρασε εκεί. Από μέσα Μαΐου ήταν. Ναι. Πλάι, έχει χαθεί. Δεν πρέπει να τον θέλει τελικά η Σαχτάρ. Ούτε Δυναμό Κιέβου, δηλαδή αυτό αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να μην του αρέσει πώς μάλλον... το φωνάζουν. Μπορεί να του έχουν βγάλει κάποιο παρατσούκλι. Καλά τα παρατσούκλια, ρε φίλε, αλλά άμα δεν σ' αρέσει αυτό που έχει, σε ενοχλεί. Άλλαξε επίθετο, ρε. Α, σε φωνάζουν όλοι Χάτσε. Γιατί? Ναι. Δεν θέλω, ρε φίλε, να φωνάζει Χάτσε. Η ατάκα αυτό, ναι, η ατάκα αυτή του Χατσερίδη στη συνέντευξη ήταν για μένα το highlight που παρουσίασε σε top 10 δηλώσεις στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Όχι, δηλαδή, είναι αυτό που θυμάσαι από αυτόν. Νομίζουν ότι είμαι Έλληνας, είπε για τους συμπαίκτες του, μιλώντας κάπου σε ουκρανικό μέσο. Ναι, ναι, ναι. Νομίζουν ότι είμαι Έλληνας και με φωνάζουν Χάτσε. Δηλαδή τώρα το IQ είναι όχι περιορισμένο. Το έγκλημα του αιώνα. Το έγκλημα του αιώνα κανονικά. Τι είπε ο... Πού να σκεφτεί ο Χατζερίδης. Κάτσε λίγο. Είπε ο Γιαννούλης τον Ροντρίγκο Ρόντρι πριν. Ναι. Μάλλον νομίζω ότι είναι Έλληνας. Νομίζω ότι είναι Έλληνας ο Ροντρίγκο και με φωνάζουν Ρόντρι. Κόψτε τα παρατσούκλια. Σύμφωνα με τη Χατζερίδια λογική. Κόψτε τα παρατσούκλια όπως είπε ο Χατζερίδης, γιατί χαλάνε οικογένειες από αυτά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν τρέπονται λίγο να νόμιζαν ότι είναι Έλληνας να το φωνάζουν Χάτσε. Τέλος πάντων. Νομίζω πάντως δεν έχει βρει κάποια ομάδα ή δεν το έχει πάρει το μάτι μου πουθενά. Ελεύθερος παραμένει ο Χατζερίδης. Δεν ξέρω τι απαιτήσεις θα έχει. Θα τη βρει την άκρη. Αγάπη ο Χατζερίδης, κάπου θα πάει. Δεν ξέρω. Πάντως, ναι, όντως αυτό το ενδιαφέρον τη Αχτάρ. Μπορεί να πάει στην Το ενδιαφέρον αυτό τη Αχτάρ και όλα αυτά τι ομάδες δεν. Έχει κάνει την περιουσία του μια χαρά. Δεν θα πεινάσει ποτέ. Καλά, οικονομικό θέμα δεν έχει. Δεν θα λείψει από καμιά ομάδα δεν τον αποκτήσει. Εντάξει, δεν είναι κακός παίκτης. Πέρα την πλάκα τώρα. Έχει κάνει πέντε πράγματα εκεί πέρα, οκ. Αλλά εδώ δεν έπρεπε μάλλον να έρθει ποτέ. Ναι. Βλέποντα παιχνίδια την προηγούμενη ομάδα, όλοι το λέγανε. Ναι, απλώ εγώ έλεγα ότι. Εντάξει, δεν μπορούμε από 2-3-4 μάτς στην προηγούμενη ομάδα να βγάλουμε συμπέρασμα. Και ξεκινάει η προετοιμασία πέρσι και τρύπαμε τα μάτια μας. Ναι, ναι, ναι. Και μαζί του και οι συνεργάτες του Λουτσέσκου και φυσικά και ο Ράσβαν. Και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια που θυμόμαστε λίγο τι έγινε εκεί στην Ευρώπη και σε αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων. Το μόνο που θα θυμόμαστε για να το κλείσουμε, να τελειώσουμε την εκπομπή, θα είναι, το έχω ξαναπεί, η εικόνα του και η αποτελεσματικότητα του Χατσερίδη στη Βασιλεία. Τότε ναι. Που στην προθέρμανση τραυματίζεται ο Βιερίνια ναι, ναι. Και πραγματικά ακόμα και αυτοί που δεν ήταν θρήσκοι έγιναν.
Ναι. Κάτι σταυρούς, κάτι προσευχές. Είχε πάει ο Κρέσπος στα αριστερά και έκανε δίδυμο Χατσερίδης με τον Βαρέλα και τα πήγε περίφημα, είναι η αλήθεια, με τη Βασιλεία. Ναι, και ήταν καλός. Δεν είχε κάνει λάθος. Ψηλό παιχνίδι. Όσες φορές βέβαια βοήθησε και το παιχνίδι της Βασιλείας που μετά το 0-1 που έκανε ο Βαρέλα, πανικοβλήθηκαν οι Ελβετοί και άρχισαν τις γιώμες, οπότε ήταν το ψωμί του Χατσερίδη. Τέλος πάντων, αυτό έχουμε να θυμόμαστε, τίποτα άλλο. Καλή επιτυχία και στον Χάτσε. Όταν βρει ομάδα. Στον Χάτσε. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να βρεθεί κάποτε αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ. Μακριά από παρατσούκλια. Αυτό είναι λοιπόν, το μήνυμά μας. Αυτά για σήμερα. Στο πρώτο ΠΑΟΚ 24 της εβδομάδας. Όπως είπε και ο σημερινός πρωθυπουργός, από αύριο, δηλαδή από σήμερα, η δήλωση έγινε χθες, αγάπη. Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός και ο ήλιος πιο φωτεινός. Ρε, άντε, ρε. Το είπε, ρε, εσύ. Άστο, ρε. Δεν το είπε Χρήστο. Δεν άκουσες. Άλλο πήγα να πω, το δεν άκουσες. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ωχ, ωραία. Λοιπόν, αφού θα γίνει πιο γαλανός, πάμε και, λίγο. Έγινε και η παραλαβή παράδοση. Έγινε. Τι έγινε, τι να γίνει, αυτό είναι το σπίτι σου. Πρόσεχε λίγο το σοβάδες εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει υγρασία. Ευχαριστώ πολύ, φεύγω. Λοιπόν, μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Αφού είναι πιο γαλανός ουρανός. Κάθεται και τον ξεπροβοδίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άκου εδώ, θα πάμε στα ΝΑΚ τώρα. Ωραία, θα κάνουμε τα ψώνια μας. Θα πάρουμε παπούτσια. Ανδρική συλλογή γυναική και παιδική υπάρχει στα ΝΑΚ. Τσιμισκή μέρα στο τέλος, το νέο κατάστημα. Πλατεία Αγίας Σοφίας με εταιρεία Κόσμος. Δωμάτα, ρε. Ελευθερίες περισσότερες. Και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και μαζί μας η δεύτερη ώρα οφτήκας, πλακάκια και διγυνής για όσους θέλετε να ανακαινήσετε ή να ανανεώσετε το μπάνιο σας. Η καλύτερη επιλογή είναι οφτήκας. Προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Πάρα πολλές και μεγάλες προσφορές για όλο το καλοκαίρι και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Πάρετε ένα τηλέφωνο, να κλείσετε ραντεβού 2310-905-503 ή περάστε μία βόλτα από τον οφτήκα Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα. Πάνω από το κήπο του καλού. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και μια καλή εβδομάδα. Παραδίδουμε τις κιτάλιες στον Γιώργο Παναγιωτίδη, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 3. Μείνετε στο Λίπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.